Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα βράδυ, ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Ακόμα ένα πολιτικό φόρουμ. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να πω δύο λόγια για την κυρία Τασία Κοκκίνη, η οποία έφυγε σήμερα από κοντά μας. Είναι η μητέρα των ιδιοκτητών του καναλιού, του Μάνου και του Σάκη, την οποία είχα την ευτυχία να γνωρίσω πριν από 36 ολόκληρα χρόνια. Και θα μου επιτραπεί να πω δύο κουβεντούλες για αυτή τη γυναίκα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της. Πρωτοπόρα μαζί με τον πατέρα των παιδιών, τον Μιχάλη τον Κοκκίνη, ο οποίος ήταν ηλεκτρονικός στρατιωτικός και υπηρετούσε πάνω στο Πλιασίδι, στη βάση. Από τότε λοιπόν είδε ότι το μέλλον είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, από πολλά χρόνια πριν. Και ο άνθρωπος σε συνεργασία με το μήνυμα του Κυριακού, που έστεινε τότε η ιδιωτική τηλεόραση τα πρώτα κανάλια σε όλη την Ελλάδα, κατάφερε σε συνεργασία με το μεγάλο κανάλι των Αθηνών, τον Αντένα, να φτιάξει την υποδομή για το Άστρα και να είναι ένα κανάλι που στην περιφέρεια ήταν από τα πρώτα τα οποία εξέπεμψαν για όλη τη Θεσσαλία. Και δεν είναι μόνο αυτό, μετά αντιγράφηκαν και από τα υπόλοιπα κανάλια που άνοιξαν αργότερα. Ο Μιχάλης ο Κοκκίνης έφυγε γρήγορα και πίσω του έμεινε η σύζυγός του, η Τασία Κοκκίνη, η οποία είναι το συνώνυμο της Ελληνίδας μάνας. Όταν μιλάμε για Ελληνίδα μάνα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πρότυπο. Κράτησε λοιπόν χωρίς τον άντρα της δύο παιδιά να μεγαλώσει, να τα δώσει, να τους δώσει ό,τι μπορούσε καλύτερο, να ανοίξει επιχειρήσεις, να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην λείπει τίποτα στα παιδιά, και κατάφερε μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια να κάνει πολλά πράγματα. Στήσαν το ραδιόφωνο, στήσαν τον 986, για να θυμίσω, το πρώτο ραδιόφωνο μετά τον Αθήνα 984 και τον FM 100 του Κούβελα στη Θεσσαλονίκη, Εβερτ Κούβελα. Το τρίτο ραδιόφωνο που στήθηκε ήταν το ραδιόφωνο του 986 στο Βόλο, που έχω την τιμή μετά από 35 χρόνια να έχω την κυριότητα των μετοχών. Και ήταν μεγάλη τιμή, διότι ο Σάκης ο Κοκκίνης ήταν ο δεύτερος πρόεδρος στο ραδιόφωνο, που ήταν ανώνυμης εταιρεία, σε νεαρότατη ηλικία. Για να δείτε πόσο μπροστά έβλεπε αυτή η οικογένεια για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως μετά στήθηκε το κανάλι και πίσω απ' όλα ήταν η μητέρα των παιδιών. Αυτή έδινε κατευθύνσεις, αυτή κρατούσε τα παιδιά, αυτή προσπαθούσε να λύνει τα οικονομικά θέματα. Με απεριόριστη δουλειά βέβαια και από το Μάνο τον Κοκκίνη και από το Σάκη. Ο ένας στις επιχειρήσεις, ο άλλος σπούδαζε. Κατάφεραν και φτιάξανε μια σημαντική, αν θέλετε, επιχειρηματική οικογένεια, και με ξενοδοχεία στα Χάνια και με εστιατόρια και με ιδιόκτητη πολυκατοικία εδώ στο Βόλο, όπου στεγάζονται τα στούντιο του σταθμού και άλλες δραστηριότητες. Και δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια στάθηκε όρθιο το κανάλι, ακριβώς χάρη της προσπάθειας όλης της οικογένειας. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι πρόκειται για μια Ελληνίδα μάνα, μια φωλιά αγάπης. Όλα τα παιδιά, όταν είχαν πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα, τηλεφωνούσαν στην κυρία Τασία, θεωρώντας ότι είναι η μάνα του σταθμού. Και επειδή χρόνια τη θεωρούσα, αν θέλετε, ένα δικό μου άνθρωπο, ντρεπόμουν όταν μου μιλούσε στο πληθυντικό. Δεν μου μιλούσε, μου έλεγε: «Κύριε Λουκά, σας βλέπω κάθε Δευτέρα, τα χάνω εκπομπή σας». Της έλεγα: «Σας παρακαλώ, κύριε Τασία, ήμουν συμμαθητής με το γιο σας. Μην μου μιλάτε στο πληθυντικό». «Όχι», μου λέει, «εγώ σέβομαι τη δουλειά που κάνετε». Ήθελε και έδινε πάντοτε αυτό που νομίζω άξιζε ο κάθε άνθρωπος. Και πέραν από όλα αυτά, ήταν εδώ, ερχόταν εδώ στο σταθμό, ρωτούσε: «Είστε ευχαριστημένοι, παιδιά? Μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα? Μήπως θέλετε κάτι να συνοηθούμε, να κουβεντιάσουμε?» Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια αξιολάτρευτη γυναίκα, μια αρχόντισσα, μια, αν θέλετε, φωτογραφία της Ελληνίδας μάνας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε κάτω, τα τελευταία χρόνια είχε κάποια προβλήματα. Και στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο, γιατί μιλώντας και με τον Μάνο και με τον Σάγκε σήμερα, ήταν συντετριμμένοι και οι δύο. Τους είπα να είναι αγαπημένοι, να είναι μονιασμένοι, να δουλεύουν προς κοινό όφελος και να προσέχουν τις οικογένειές τους, και πάνω απ' όλα να διαφυλάσσουν και το συμφέρον του καναλιού. Νομίζω ότι από εκεί που θα μας βλέπει και θα μας παρακολουθεί
η κυρία Τασία και θα μας προστατεύει και πάντοτε θα ερμηνεύει, όπως λέγανε οι παλιοί τα παιδιά, να είναι σωστό δρόμο. Αύριο θα γίνει η κηδεία. Θα ήθελα να πω λοιπόν καλό ταξίδι και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που γνώρισε μια τέτοια γυναίκα, Ελληνίδα μάνα. Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ρόλο των γιατρών από εδώ και στο εξής. Θα δείτε ότι στον τίτλο γράφω «Ο ρόλος των γιατρών στο νέο σχέδιο νόμου για την υγεία». Να δούμε τι είδους γιατρούς θέλουμε, τι είδους γιατρούς ιδιώτες θέλουμε, τι είδους γιατρούς νοσοκομιακούς θέλουμε και ποιος θα είναι γενικότερα ο ρόλος. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία λογική, επειδή το ίδιο το κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τους νοσοκομιακούς γιατρούς όπως αξίζουν και όπως θα έπρεπε να πληρώνονται, προσπαθεί να βρει έμεσες λύσεις, έμεσους τρόπους, να τους δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το εισόδημά τους κάνοντας ιατρία έξω. Και από την άλλη υπάρχει μια αντίδραση από τους ιδιώτες γιατρούς έξω, θεωρώντας ότι εφόσον έχεις επιλέξει να υπηρετήσεις το δημόσιο, δεν μπορείς να υπηρετήσεις και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Και ότι εμείς έχουμε επενδύσει τόσα χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και θεωρούμε ότι είναι άδικο. Επίσης, στους ίδιους γιατρούς που υπηρετούν στα νοσοκομεία και θα τα κουβεντιάσουμε απόψε, υπάρχουν γιατροί που έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξωτερικά ιατρία 2 φορές την εβδομάδα, αλλά υπάρχουν και γιατροί και ειδικότητες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ιατρία. Τι θα γίνει δηλαδή, κάποιοι θα αμείβονται και κάποιοι δεν θα αμείβονται, κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία, κάποιοι θα τη χάνουν, και θα μπούμε στη λογική, όπως η πανεπιστημιακή, αυτό το αποστηρωμένο περιβάλλον των πανεπιστημιακών γιατρών που θα με επιτρέψετε να πω που χρόνια τώρα λειτουργούν με το δικό τους τρόπο, τους επιτρέπουν να έχουν τα εξωτερικά τους ιατρία, τους επιτρέπουν να χειρουργούν όπου θέλουν. Να δούμε πού βαδίζει αυτή η ιστορία. Επειδή λοιπόν εγώ δεν είμαι ειδικός, απλώς ασχολούμαι χρόνια με αυτά τα θέματα, κάλεσα τους ειδικούς απόψε να κουβεντιάσουμε. Έχουμε μαζί μας τον νέο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Χρήστο Βενέτη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Λουκά, να συλληπιθώ και εγώ με τη σειρά μου την οικογένεια Κοκκίνη, γιατί η απώλεια της μάνας είναι ίσως η μεγαλύτερη απώλεια που βιώνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δίπλα ακριβώς έχουμε τον Παύλο τον Μαλιδρέτο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, θα είστε στον Ιατρικό Σύλλογο τώρα. Όχι, όχι, εγώ μέλος θα είμαι. Μέλος, εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε από οποιαδήποτε θέση και η θέση του μέλους είναι εξίσου τιμητική. Και να πω, να θυμίσω ότι ήσασταν και πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών στο νοσοκομείο Βόρλα, άρα τα ξέρετε καλύτερα τα θέματα και από μέσα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ακριβώς απέναντί μου είναι ο Νίκος Χαυτούρας, ο οποίος είναι ο νυν πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, νευροχειρουργός, ο οποίος επίσης παλεύει χρόνια για τα θέματα των νοσοκομειακών γιατρών, με όποιο κόστος, εν πάση περιπτώσει, και αν έχει. Και τον τελευταίο καιρό είναι και υπερδραστήριος, διότι από ό,τι φαίνεται θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αν όλα πάνε καλά, που έτσι φαίνεται πηγαίνουν καλά. Νίκο, ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λουκά, και θα συλληπιθώ και εγώ με τη σειρά μου την οικογένεια του Σάκη του Κοκκίνη, του Μάνου του Κοκκίνη. Είναι φίλοι και γνωστοί, και, αλλά βέβαια και την, και επειδή γνώριζα την, τη μητέρα, τη μητέρα των παιδιών του Σάκη και του Μάνο, πραγματικά πρόκειται για μια πραγματική Ελληνίδα μάνα, αυτή την Ελληνίδα μάνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, τη μάνα μας που πάσχιζε να μας δώσει αρχές και αξίες για να έχουμε μια προκοπή. Πραγματικά ήταν μια τέτοια και η μητέρα των παιδιών και πραγματικά αυτό και αποτελεί πρότυπο και ας πάρουμε τα θετικά και από την απώλεια και να θυμόμαστε τα καλά. Και να θυμόμαστε, ναι. Σωστό. Έτσι. Σε λίγη ώρα θα είναι, σε κάνα δεκάλεπτο θα είναι μαζί μας και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Σουλιώπης, ο οποίος επίσης έχει ένα σοβαρό, αν θέλετε, θέμα, έχει υπηρετήσει το νοσοκομείο και έχει δημιουργήσει μια σχολή, εν πάση περιπτώσει, χειρουργών στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι πέραν του νοσοκομείου, πέραν του γεγονότος ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αξίζει τον κόπο να δούμε σε κυβερνητικό επίπεδο, δηλαδή πού κινείται αυτό το σχέδιο νόμου, δηλαδή να μας δώσει και μια εικόνα, διότι ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποιες τροπολογίες ή αν θα λάβουν σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις των ιατρικών συλλόγων ανά την Ελλάδα, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι εδώ κοντά μας σε λίγο.
Και για να μην κατηγορηθώ ότι είμαι και κάπως κινούμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εγώ κάλεσα κάποια στιγμή να κάνει και μια παρέμβαση ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Μάκης ο Τσάμης, να πω ότι είχα καλέσει πριν από τις ιατρικές, πριν από τις εκλογές των γιατρών και τον Χρήστο και τον Μάκη να κάνουμε ένα πάνελ εδώ να πούμε τις απόψεις. Δεν κατέστη δυνατό. Ο Μάκης αρνήθηκε παίρνοντας μια απόφαση με τους συναδέλφους να μην συμμετέχει. Ο Χρήστος Βενέτης είχε πει εγώ είμαι ανοιχτός, αλλά από τη στιγμή που δεν γινότανε το αφήσαμε έτσι. Να ακούσουμε λοιπόν και την άποψη την οποία έχει δημοσιοποιήσει ο Μάκης ο Τσάμης, για να δούμε τι γίνεται γενικότερα και να δούμε αν οι προσεγγίσεις όλων των γιατρών, είτε μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου πλέον θα εκφράζεται από τον Χρήστο Βενέτη, είτε συνολικά μαζί με την πρώην διοίκηση του συλλόγου που ήταν ο κύριος Τσάμης, αν συγκλίνουν, αν είναι στο ίδιο μήκος σχήματος. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι, το έχετε διαβάσει αυτό το σχέδιο νόμου, το έχετε αναλύσει για να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι προτείνει η κυβέρνηση, γιατί έδωσε και μια συνέντευξη η κυρία Γκάγκα, έτσι είπε ορισμένα πράγματα, για να καταλάβουμε, να μην λέμε δηλαδή αόριστα πράγματα, να λέμε αυτά που προτείνονται στο σχέδιο νόμου. Να μας πείτε τι ουσιαστικά γίνεται και ποια είναι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου πάνω σε αυτές τις προτάσεις τις οποίες κατεβάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου. Το έριξε είναι γεγονός μια ματιά το σχέδιο νόμου της κυρίας Γκάγκα και συμφωνώ στην διαπίστωση που κάνει ότι πρέπει κάτι να αλλάξει στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί είναι αποδεκτό ότι τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα. Τα νοσοκομεία για μένα είναι το δείγμα πολιτισμού μιας κοινωνίας. Αυτά είναι που πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας. Τα νοσοκομεία παράγουν εκπαίδευση και εγώ σε δημόσιο νοσοκομείο εκπαιδεύτηκα και σε δημόσιο πανεπιστήμιο σπούδασα. Άρα ο ρόλος του νοσοκομείου σε μια κοινωνία, του δημόσιου νοσοκομείου, πρέπει να είναι κεντρικός. Θα πρέπει λοιπόν τα νοσοκομεία να αναβαθμιστούν. Το σχέδιο νόμου της κυρίας Γκάγκα ξεκινάει με την απόκτηση της απαιτούμενης εμπειρίας από τους τελειόφοιτους, τους απόφοιτους μάλλον, τους μόλις απόφοιτους των ιατρικών σχολών. Εκεί προτείνει να γίνει πιλωτικά μια εξάμηνη τοποθέτηση σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές των αποφύτων ιατρικής πριν να τοποθετηθούν στα αγροτικά ιατρία, ώστε να αποκτήσουν μια απαιτούμενη εμπειρία. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό, καθότι την τελευταία τριετία, θα έλεγα, λόγω του COVID, αυτοί οι φοιτητές ιατρικής είχαν ένα έλλειμμα στην εκπαίδευσή τους. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό το μέτρο, και οι αμοιβές που προβλέπει, που θα είναι στα επίπεδα των ειδικευμένων ιατρών. Και μάλιστα προβλέπει ότι θα φερείται και ένας μήνας από την θητεία τους στο αγροτικό ιατρείο. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Λιούπη. Έλα, Θανάση. Κάτσε στην καρέκλα, θα σε βολέψει και η Μαρία θα έρθει. Λοιπόν, δηλαδή θα είναι 6 μήνες, θα επιλέγει μια παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Και χειρουργική. Και χειρουργική. Δεν θα πηγαίνει 6 μήνες αγροτικό. Ναι, ναι. Και θα πηγαίνει μετά ένα μήνα λιγότερο όταν είναι να τελειώσει το αγροτικό. Ναι. Μάλλον θα προσμετράται ένας χρόνος ειδίκευσης όταν θα ξεκινάει την ειδικότητα, είτε στη χειρουργική είτε στην παθολογική ειδικότητα που θα έχει επιλέξει. Και θα παίρνει και μισθό ειδικευόμενο. Ναι, ειδικευόμενο. Δηλαδή 1.200 ευρώ το μήνα περίπου. Ναι, τώρα για το θέμα της μισθοδοσίας, σίγουρα οι γιατροί πιστεύω ότι έχουν αδικηθεί μισθολογικά, γιατί είναι οι επιστήμονες με τα περισσότερα χρόνια σπουδών, είναι 6, και τα περισσότερα χρόνια ειδικότητας. Πλέον δεν υπάρχει ειδικότητα στην ιατρική που είναι να είναι κάτω από 5 χρόνια. Και αρκετοί από τους γιατρούς έχουν και μεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικά, και κάποιοι από αυτούς και εξειδικεύσεις. Δηλαδή, μιλάμε για 15 χρόνια σπουδών, τουλάχιστον. Εγώ το είχα πει και στο πρόγραμμα που εξαγγείλαμε σαν υποψήφοι στον Ιατρικό Σύλλογο,
ότι πραγματικά δεν μπορούν να κατανοήσουν την πολιτεία γιατί ορίζει σαν ανώτατο μισθό το μισθό του δικαστή. Ο δικαστής έχει κάνει 4 χρόνια νομική σχολή και 2 χρόνια σχολή δικαστών. Του δίνει ένα μεγάλο μισθό για να τον προστατεύσει από τη διαφθορά. Το γιατρό γιατί δεν τον προστατεύει, ο γιατρός δεν έχει ανάγκες, δεν είναι άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, δεν ξέρω πώς γίνεται στη... αν είναι συνταγματική μεταρρύθμιση αυτό ή μια απλή νομοθετική πράξη, θα πρέπει ο μισθός του γιατρού να εξυψωθεί. Να είναι στα επίπεδα του δικαστή, αν όχι ανώτερος, για τους γιατρούς του ΕΣΥ και στα επίπεδα του Προέδρου του Αερίου Πάγου για τους πανεπιστημιακούς, γιατί και αυτοί είναι αδικημένοι. Ναι, βέβαια όλα αυτά έχουν την απάντηση εντός πλαισίων των προϋπολογισμών και των καταστάσεων που περνάμε. Διότι θα ζητήσουν και οι πτάμενοι, θα ζητήσουν και στρατιωτικοί. Ήδη τους έδωσε τώρα 5 χρόνια να μπορούν να βγουν στη σύνταξη, δηλαδή συντάξιμα, εφόσον δεν μπορεί να τους δώσει παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη λογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, εξαρτάται τι προτεραιότητες δίνει μια πολιτεία. Δηλαδή, να παίρνει ο διευθυντής, ας πούμε, της χειρουργικής κλινικής 4.500 το μήνα. Είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό και το ξέρετε. Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να πετύχουμε υψηλού επίπεδου υγεία, θα πρέπει να την πληρώσεις. Όπως και όταν θέλουμε τον καλό γιατρό και πάμε στον ιδιωτικό τομέα και λέμε ποιος είναι ο καλός γιατρός, δεν τον πληρώνεις με, με το τιμολόγιο του γιατρού, ξέρω, του όπλου. Συμφωνώ ότι πρέπει να πληρώνεται μετά από 15 χρόνια σπουδών ή 10 χρόνια σπουδών, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί και τα στάνταρ της κοινωνίας ο μισθός. Σίγουρα θα πρέπει να ακολουθεί και τα στάνταρ της κοινωνίας, αλλά σας λέω και πάλι, πώς θα προσελκύσεις τον άριστο, τον πολύ καλό γιατρό, ώστε να έχουμε και υψηλό επίπεδο υγείας. Αν θέλετε, εγώ έχω πρόταση να ξεκινήσουμε από κάτω, αλλά κάποτε θα πρέπει να τα δώσεις αυτά τα χρήματα. Πώς θα τον κρατήσεις τον άλλο, δηλαδή διάβασα εδώ ότι λέει ότι έχει εμπεδωθεί η σημασία του ΕΣΥ για την υγεία του πληθυσμού και έχει δημιουργήσει συνείδηση στους λειτουργούς που το υπηρετούν της ανάγκης διαφύλαξης και ενίσχυσής του. Και βασίζεται στο υψηλό φρόνημα, ως εκ τούτου το υψηλό φρόνημα των λειτουργών θα διασφαλίσει την προκαθεδρία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Για πόσο καιρό θα γίνεται αυτό? Ο γιατρός θα είναι μονίμως ο αδικημένος? Γιατί τα δίνει στους δικαστές? Εκεί δεν υπάρχει έλλειμμα προϋπολογισμού. Σωστό είναι αυτό. Δεν μου λέτε το θέμα το... Και δεν το λέω σε αντιδικία με τους νομικούς, αλλά δεν μπορεί να απαιτείς μια υψηλού επίπεδου, γιατί εδώ οι Έλληνες ζητάμε ιατρική επίπεδο Αμερικής και σωστά το ζητάμε, αλλά μηδές Ελλάδος. Δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί και η τεχνολογία κοστίζει. Η υποστελέχωση δηλαδή της δημόσιας υγείας οφείλεται καθαρά στο μισθό? Πιστεύω ότι είναι ένας βασικός παράγοντας. Ο κυριότερος? Ίσως ο κυριότερος, ναι. Και το ότι δεν δίνει και σοβαρά κίνητρα. Θα μπορούσε και ο γιατρός, γιατί σας είπα ότι έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο ο γιατρός και έχουμε έτσι λίγο το ψώνιο το ότι θα είμαστε οι διάσημοι, οι γνωστοί, οι σωτήρες. Συμφωνώ. Να ρωτήσω κάτι. Στο δημόσιο όμως, κυρίως, ο γιατρός είναι ένοχος για όλα. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή όταν ήταν ο Βαρδούλης διευθυντής χειρουργικής ή ήταν διοικητής στο νοσοκομείο, όταν έχουν περάσει τόσοι και τόσοι και ήσασταν όλοι οι γιατροί, έχετε περάσει από το νοσοκομείο και δουλεύατε άπειρες ώρες και παίρνατε αυτά που τα λεφτά που παίρνατε, αυτή τη χρονική στιγμή που γινόντουσαν αυτά, δεν ακούγα ποτέ να λέει κανένας γιατρός θέλω να παίρνω το μισθό, ας πούμε, του δικαστή, δηλαδή απέναντίας. Οι περισσότεροι το κάνανε για την καριέρα τους, να μάθουν να χειρουργούν, να μάθουν να γίνουν καλοί γιατροί. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο το νοσοκομείο τότε. Αυτή την εντύπωση έχω. Τώρα, πόσοι θα μέναν από τους καλούς χειρουργούς που θα έβγαζε ο Γιάννης Βαρδούλης, η χειρουργική, ο Θανάσης Λιούπης και όλοι οι υπόλοιποι, είναι μια άλλη ιστορία. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, αν θα πήγαιναν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αν θα κάναν ιατρείο έξω να ιδιωτεύουν, αν θα πήγαιναν σε μια ευτική κλινική ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, κατά βάση, ο πυρήνας, η εκπαίδευση πάντοτε στους γιατρούς της χώρας ήταν τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό δεν ήταν πάντα. Αυτό σας είπα και όλος. Ναι. Σε λίγο καιρό, λοιπόν, παράγουν την εκπαίδευση. Ναι, σε λίγο και καιρό. Πρέπει να την παράγουν. Ναι, σε λίγο καιρό. Γιατί εκείνη την εποχή δεν μιλούσε κανένας για μισθό σε τέτοιο. Ήταν διαφορετικό σύστημα. Ναι, κύριε Λιούπη. Κατά νέα για το πρώτο που συζητήσατε με το αγροτικό. Πράγματι, θα πηγαίνουν για 6 μήνες να κάνουν εκπαίδευση στο νοσοκομείο, ώστε όταν πάνε αγροτικό
να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι, όχι όπως τώρα μετά το πανεπιστήμιο, να πάνε κατευθείαν. Το δεύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτό είναι ότι όσοι δεν κάνουν αγροτικό και το κάνουν στο τέλος, τότε πριν πάρουν την ειδικότητα υποχρεούνται να κάνουν ένα χρόνο με την ειδικότητα την οποία ήδη απέκτησαν μετά από τόσα χρόνια σε άγωνα νοσοκομεία, σε άγωνες θέσεις σε νοσοκομεία, σε άγωνες περιοχές και μετά να πάρουν τον τίτλο ειδικότητος. Παρόλο που έχουν δώσει εξετάσεις και τις πήραν. Ναι. Όσον αφορά το μισθολόγιο, έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο και να σου ευχηθώ. Και πάλι, καλή θητεία για τον καλό της υγείας των πολιτών και σένα και τον Παύλο τον Μαλινδρέτο και στον Νίκο καλή δύναμη, εκπροσωπώντας τους γιατρούς, τους νοσοκομιακούς, καλή δύναμη και καλές διεκδικήσεις. Τώρα για το μισθολόγιο. Δεν είναι το ίδιο τότε και τώρα. Τότε, αν θυμάστε, το ΕΣΥ ξεκίνησε. Μια αναλογία προς δημοσίους υπαλλήλους, 2-1 το μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ. Όχι με τους δικαστές. Και πλαφόν ήταν ο μισθός του αρίου, του Προέδρου του αρίου Πάπου. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1-1 και να μην σου πω για με ορισμένες 10 είναι παρακάτω. Πόσο καιρό έχει να γίνει μια αύξηση στους γιατρούς του συστήματος υγείας? 12 χρόνια. Αυτό δεν είπε τίποτα. 12 χρόνια. Από τα μνημόνια. 12 χρόνια. Η πρώτη αύξηση που δίνεται είναι αυτό το 10% που είπε ο Πρωθυπουργός. Συν το χώρο αλληλεγγύης. Την εισφορά αλληλεγγύης, ας πούμε, καταργείται. Ναι. Εντάξει, ο ίδιος το είπε, ότι αυτή δεν είναι καμιά αύξηση. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Τόσο επιτρέπουν, όπως είπαν, τα δημοσιονομικά μας. Δηλαδή, το κατανοούμε όλοι αυτό. Το ζητάμε όλοι αυτό. Είναι μια αιτία που πραγματικά οι γιατροί δεν θέλουν. Δεν φεύγουν όλοι στο εξωτερικό τώρα. Προχθές έφυγε ένας γιατρός από την γυναικολογική, ένας εξαιρετικός, και πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν το συνέφερε πλέον να είναι. Τόσα χρόνια γιατί μένανε, κύριε Λίγο, στο νοσοκομείο. Πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς δηλαδή που ήσασταν τόσα χρόνια στο νοσοκομείο και δεν είχατε βγει στον ιδιωτικό τομέα. Πόσα χρόνια περιπτώσατε στο νοσοκομείο, μέχρι πριν 31 χρόνια. Μπράβο. Γιατί δεν φύγατε σε αυτά τα 31 χρόνια να βγείτε στον ειδικό τομέα? Ναι, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά οι συνάδελφοί μου το κάνανε. Λέω, γιατί δεν το κάνατε όμως? Γιατί κάνατε μια σχολή χειρουργών? Γιατί βγάλατε τόσους χειρουργούς? Εντάξει, ήμουν διευθυντής, ας πούμε, της κλινικής, είχα μια ευθύνη. Ναι. Μια φορά όταν αποφάσισα να φύγω γύρω στο 2006, σκέφτηκα κι εγώ μήπως, γιατί είχα μια μεγάλη οικογένεια, ίσως να κέρδιζα λίγα περισσότερα χρήματα για να μπορώ, ας πούμε, κλπ. Ήρθαν όλοι οι υπεύθυνοι και λες, είσαι ο διευθυντής, είσαι υπεύθυνη της πόλης, εννοώ. Ναι. Τότε δήμαρχος, ο Βαρδούλης, ο Μακαρίδης, ας πούμε, ο Γιάννης. Ωραία. Και έτσι έμεινα. Τώρα δεν μετανιώνω γι' αυτά. Άλλο λέω. Οι περισσότεροι γιατροί που κάνατε καριέρα, την κάναν την καριέρα στο νοσοκομείο. Ο κόσμος. Και έξω κάνουν καριέρα, δεν είναι στο νοσοκομείο. Εάν δεν είσαι στο νοσοκομείο, μπορείς να κάνεις καριέρα. Να ξεκινήσεις από μόνος στον ιδιωτικό τομέα. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ήταν στο νοσοκομείο τόσα χρόνια. Εξεγελούσε. Στο νοσοκομείο, ναι. Πόσα χρόνια ήσουν? 9. 9 χρόνια. Την καριέρα. Πέρασε 9 χρόνια. Την πιο μεγάλη την έκανε στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά πέρασε 9 χρόνια από το νοσοκομείο. Εντάξει, κύριε Λουκά, ας μην βάζουμε αυτά τα όρια. Όχι, εγώ αναρωτιέμαι γιατί τώρα φεύγουν οι γιατροί και δεν φεύγανε αυτά. Το κρατικό άκουσα από πολλούς, ας πούμε. Το κρατικό και το ιδιωτικό, ας πούμε. Ναι. Όλα είναι δημόσια υγεία. Το κρατικό, τα όρια αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Το κρατικό και το ιδιωτικό είναι δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία είναι. Ναι. Το θέμα είναι ποιος την υπηρετεί και με ποιο τρόπο. Όλοι και μπορεί και σε συνεργασία. Δεν την υπηρετούν σωστά όμως. Εντάξει. Για πέστε, Χαυσούρα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που είπε και ο κύριος Λίπης εδώ, ο συνάδελφος, ότι δεν είναι οι συνθήκες. Δηλαδή, ακόμη και τότε, δεν υπήρχε υποστελέχωση που υπάρχει τώρα. Για ποιο λόγο όμως, αυτό? Δεν υπήρχε υποστελέχωση. Αυτό είναι μια συνθήκη εργασίας. Η συνθήκη εργασίας τώρα, όταν είναι ένας γιατρός σε μια κλινική, και θέλω να πω κάτι πιο πριν και γι' αυτό που είπε και ο Χρήστος και ο νέος πρόεδρος και του Πολιτικού Συμφερειτήρα για το εκεί δημοσίως, ότι για τους νέους γιατρούς που τελειώνουν, θέλω να πω τώρα ο γιατρός που είναι σε μια θέση που μπορεί να είναι μόνος του σε μια κλινική ή να είναι δύο, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Άσχημες, δηλαδή με την έννοια να λειτουργήσει, είναι καταπονητικές, υπάρχει επαγγελματική εξουθένωση τρομερή και όλα αυτά, γι' αυτό το μισθολόγιο, γι' αυτό το μισθό που παίρνει για αυτή την αμοιβή, πραγματικά δεν αξίζει παλιότερα, δεν είχε αυτή την υποστελέχωση. Πιστεύω όταν λειτουργούσε και ο κύριος Λούπης. Δεν είχε αυτή την υποστελέχωση. Είναι μια πραγματικότητα. Φτάσαμε σε αυτή τη διάλυση.
Δεν φτάσαμε τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά σιγά φτάσαμε σε αυτή την απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Φτάσαμε σε αυτή την τερμάτωση. Και βέβαια βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι μόνο εξαγγελίες με μισοβέζικες λύσεις και δίχως να βλέπουμε τελικά να θέλουν να θωρακίσουν το δημόσιο σύστημα να το διαλύσουν. Και η μεν και η δεν. Και θέλω να πω τώρα κάτι για τους αγροτικούς και αυτό. Ελπίζω, σίγουρα είναι καλό αυτό το μέτρο, πρέπει ο γιατρός να είναι έμπειρος όταν θα πάει στο αγροτικό. Θυμάμαι εγώ τον κουμπάρο μου, ο οποίος θα υπηρετούσε και αγροτικό μαζί με τη θηρία του και είχε αγωνία. Και πραγματικά του τύχαν όλα τα στραβά και θέλω να πω ότι πρέπει να είναι έμπειρος. Συμφωνούμε. Αλλά, γιατί το βλέπουμε τώρα, και εγώ και ο Παύλος, να μην αυτοί οι γιατροί που μόλις τελειώνουν τη θητεία τους, να είναι οι μοναδικοί στα επίγοντα, να είναι οι μοναδικοί σε μια κλινική και να έχουν επιτελικό ρόλο. Εύχομαι να μην γίνει συμβεί αυτό. Γιατί η υποστηλέχωση ξεπερνάει κάθε όριο πλέον και κινδυνεύει και υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και αυτό. Αυτό πραγματικά δεν θα το επιθυμούσε και πιστεύω και περισσότεροι δεν θα το επιθυμούσαν, αλλά και εμείς δεν θα το επιθυμούσαμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι στόχος του νομοσχεδίου να καλύψει ανάγκες πρώτης γραμμής. Αυτοί θα πάνε ως εκπαιδευόμενοι. Φοβάμαι όμως και ελπίζω να είναι έτσι. Ελπίζω να είναι έτσι. Αν αναλάβουν κεντρικό ρόλο, τότε είναι επικίνδυνο. Για ποιο πράγμα λέτε? Για τους αγροτικούς που θα τοποθετηθούν προς εκπαίδευση στα νοσοκομεία, ότι θα λάβουν κεντρικό ρόλο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Να πάνε στο αγροτικό ιατρείο. Απλώς να προσφέρουν πιο καλές υπηρεσίες. Στο αγροτικό ιατρείο. Να μην πάνε δηλαδή στο νοσοκομείο, να το πω στο απλά. Νοσοκομείο. Και αναλάβουν θέση ειδικευόμενων. Είναι στα επίγοντα και είναι μόνος του. Αυτοί που θα πάνε στο νοσοκομείο για να εκπαιδευτούν αυτόν τον καιρό που θα εκπαιδεύονται, θα παίρνουν ότι παίρνουν ειδικευόμενο. Δεν θα παίρνουν πρωτοβουλίες ειδικευόμενο. Αυτό λέω ότι θα είναι εκπαιδευόμενοι. Θα είναι εκπαιδευόμενοι. Αυτό βασικά λέει το νομοσχέδιο. Εκπαιδευόμενοι. Και θα ήθελα εδώ να παίρνουν πρωτοβουλίες. Εντάξει, να δείτε για αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω, το διαβάσατε. Είναι. Ναι, είναι λίγο. 40-50 σελίδες πόσο είναι. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν βγήκε στη διαβούλευση. Τι σημαίνει διαβούλευση? Σημαίνει ότι θα το διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται και θα μπουν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Αφού κάνουν τις παρατηρήσεις τους, μετά θα μπει στις επιτροπές. Στις επιτροπές τις δικές μας. Και εκεί πέρα σε 4 αλλεπάλληλες επιτροπές. Με εκπροσώπους όλων των κομμάτων θα συζητηθεί. Πολλά πράγματα θα αλλάξουν, δεν θα είναι το τελικό. Γι' αυτό είναι χρήσιμο. Σαν πρόεδρος που είσαι εκλεγμένος, σαν πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, να μπείτε, να κάνετε παρατηρήσεις, να το διαβάσετε λεπτομέρειες, να κάνετε παρατηρήσεις. Οι βασικοί του άξονες είναι για τους νοσοκομειακούς γιατρούς πλήρους απασχόλησης, αλλά πλέον όχι αποκλειστικής. Το καταλαβαίνουμε με την ίδια λογική που υπάρχει τώρα. Άντε να πεις στον Νίκο ότι θα δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα, θα κάνεις 2 εφημερίες, θα υποχρεούσε να κάνεις και ένα απογευματινό, δεν ξέρω αν είναι ιατρείο, χειρουργείο, οτιδήποτε, και μετά μπορείς να βγεις έξω το χρόνο που σου περισσεύει κλπ. Δεν περισσεύει. Αφορά μάλλον Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε εμάς εδώ. Ακριβώς αυτό. Βέβαια θα μου πεις, δεν είναι το σήμερα, το αύριο. Το σήμερα, το αύριο μπορεί να είναι μια πλήρως στελεχωμένη κλινική, μπορεί σιγά σιγά να στελεχωθούν. Μπορεί να αποτελέσει το δέλεαρ για να έρθουν οι γιατροί να ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν και το κάτι της παραπάνω δουλεύοντας και έξω. Και αυτό το στόχο βασικά έχει. Αλλιώς αυτή τη στιγμή όπως είναι δεν βοηθάει σε τίποτα τους νοσοκομειακούς γιατρούς στο αχυλοπούλιο. Και μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί να το κάνει αυτό και συμφωνούμε. Ναι. Γιατί να το κάνει αυτό ο γιατρός και που θέλει μια αξιοπρεπή έτσι ζωή να έχει και να κάνει 2 δουλειές. Να είναι μέσα και στα απογευματινά και στα πρωινά, να πηγαίνει και θεωρητικά όπως το κάνετε κι εσείς. Και να έχει έξω ιατρείο, να έχει 2 δουλειές και να μην πάει στην Κύπρο, να έχει 1 δουλειά και να παίρνει τα τριπλάσια. Απλά. Όλοι έχουμε συναδέλφους που έχουν πάει στην Κύπρο και παίρνουν τα τριπλάσια. Έτσι. Θα πρέπει να μπει και ένας περιορισμός στο ωράριο. Ο γιατρός είναι και αυτός ένας εργαζόμενος. Δεν μπορεί να τον υποχρεώνεις να δουλεύει πέραν του 8ωρου και πέραν όσο του. Όσο δεν τον υποχρεώνεις και το ρεπό θα πάρει και μάλλον μέσα σε αυτό το ρεπό, αν θέλει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει από ό,τι κατάλαβα, γιατί άλλος χρόνος δεν περισσεύει. Νομίζω κύριε Λίπου, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και όταν η Πισούρλα είχε ανοίξει. Όχι, τότε. Όχι, είναι διαφορετικό εκείνο. Εκείνο ήσουνα μέσα έξω. Έπαιρνες το μισό σου μισθό, τώρα είναι πλήρης ο μισθός. Είναι πλήρους απασχολήσεως ο γιατρός. Όχι, ήταν διαφορετικό εκείνο. Mm. Τώρα είναι πλήρης ο μισθός σου και ό,τι μπορείς από εκεί και πέρα και θέλεις να κάνεις, ας πούμε, δεν σου απαγορεύει το χρόνο που σου απομένει. Μπορεί να έρθει και το κοστίζει. Αλλά αυτό λέω, δεν απομένει χρόνος.
Μου λέτε και την κουτσούρα μας. Εσείς τι λέτε για σας, εγώ ακούω και ένα σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ, ναι, όχι, ναι. Να τελειώσει πρώτο ο κύριος Λιούπης. Ναι, ναι, και ένα σε αυτό το θέμα ακόμη, έναν άλλον άξονα που προβλέπει, είναι τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε άγονες θέσεις. Υποστελέχωση, όπως λέει ο Νίκος. Έχουμε υποστελέχωση. Τα αίτια είναι πολλά. Είναι τα χρήματα που είπαμε. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκουν καλύτερες δουλειές, όπως είπε, και φεύγουν. Είναι μια κινούμενη άμμος αυτόν τον καιρό. Προκήρυξαμε 2.800 θέσεις. Οι 2.000 κρίθηκαν, οι άλλοι 800 αρνήθηκαν. Που παλιά, για την κάθε θέση που προκυρισόταν, ήταν 15 υποψήφοι. Δεν είναι δελεαστικό το σύστημα υγείας. Τι γίνεται τώρα, επειδή αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται μια μέρα στην άλλη και πρέπει να δουλέψουν. Τι λέει, όταν λοιπόν προκυρήσονται θέσεις και κριθεί άγονη μια θέση, δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον κανένα, μπορεί να προκυρηθεί σαν part-time. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι ειδικότητες έγιναν άγονες, δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ε. Δεν μιλάμε για τους αναισθησιολόγους που ήταν, δεν μιλάμε για τους οδοντικολόγους, δεν μιλάμε για τα ΤΕΠ, μιλάμε για τους παθολογονοτόμους. Σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι οι παθολογονοτόμοι. Για όλα αυτά. Για συνεχίστε, γιατί θα έχω μια σειρά από ερωτήματα για να. Εγώ είμαι, υποτίθεται τώρα, αυτός που έρχομαι σε επαφή με το νοσοκομείο, πολίτης. Και θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Πώς αυτό το πράγμα, το σχέδιο νόμου, θα βελτιώσει ή θα δώσει ανάσες. Έχω και κάποιες κρυφές σκέψεις για αυτά. Γιατί αλλιώς είχα την εικόνα του νοσοκομείου και αλλιώς την έχω τώρα μετά από αρκετά χρόνια που το παρακολουθώ. Επαναλαμβάνω, επισονίδη ακόμα, που ήμουν μικρό παιδάκι, ας πούμε. Για πέστε, κύριε Μαλιδρότο. Να πω ότι γενικώς συμφωνώ με το πλαίσιο όπως το έθεσαν οι προλαλήσαντες. Να αναφερθώ στο παράδειγμα, να το κάνουμε συγκεκριμένο αυτό που είπε ο κύριος Λιούπης. Να πούμε ότι όντως, όπως αναφέρει στο άρθρο 10 το νομοσχέδιο, λέει ότι, σαν παράδειγμα, έτσι ακριβώς το λέει, ότι ένας γιατρός του νοσοκομείου θα πρέπει να κάνει το ωράριό του. Κάνουμε από 6, 8, 10 και 11 εφημερίες το μήνα. Αυτό σημαίνει περίπου 2 εφημερίες την εβδομάδα το λιγότερο. Θα πρέπει να κάνει 2 απογευματινά γιατρία στο νοσοκομείο. Φτάσαμε στο 4. Έτσι. Και αφού θα τα κάνει όλα αυτά και θα έχει κάνει και το ωράριό του, τότε θα πρέπει, αν του δοθεί ευκαιρία και αν συμφωνήσουν φυσικά και ο διοικητής και ούτω καθεξής, να μπορεί να βγει έξω. Αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι. Δηλαδή, είναι από λίγο ως πολύ θεωρητικό το ότι ένας γιατρός αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο θα μπορέσει να κάνει όλα εκείνα τα οποία υποχρεούται να κάνει και θα μπορέσει και να βγει και έξω. Μιλάς για το δικό μας, όχι για τον Ευαγγελισμό ή ναι, μιλάω το Υποκράτειο Θεσσαλονίκης. Μιλάω για το δικό μας, αλλά υπάρχουν και νοσοκομεία άλλα και στο κέντρο πια που να είναι και εκείνα. Και βέβαια κάποια και πριν πηγαίνουν έξω. Όχι τόσο καλά στελεχωμένα. Ουσιαστικά Αθήνα και Θεσσαλονίκη το κάνανε αυτό το πράγμα παρανόμως. Τώρα το κάνουν νομίμως. Συμφωνούμε απολύτως αυτό. Ναι, αλλά εκεί κλείνει το μάτι να μην τηρούν το πρωινό ωράριο. Γιατί και εμείς περάσαμε από κεντρικά νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ήμουν σε κλινική πανεπιστημιακή με 16 πανεπιστημιακούς. Στο πρωινό ωράριο δεν χωρούσαν ούτε στα γραφεία να καθίσουν. Κάποιοι φεύγαν στις ιδιωτικές κλινικές, αφού δεν είχαν και λόγο να καθίσουν εκεί. Αν είναι να το κάνουμε έτσι, εντάξει. Αυτό για μένα είναι διάλυση. Αυτό θα το κάνει εκείνο. Εκείνοι φεύγανε, τα πρωινά ωράρια δεν τα τηρούσαν, ήταν πολλοί. Παγορεύεται. Αυτό το νοσοκομείο εννοείται ότι τα ελέγχει αυτά. Ελέγχει τους εργαζόμενους να τηρούν το ωράριο. Αν είναι πλεονάζουν το προσωπικό στο πρωινό ωράριο, ας πάμε και σε απογευματινό ωράριο, να μην υπάρχουν εφημερίες. Εμείς είμαστε κατά των εφημεριών. Οι εφημερίες γίναν τότε που οι γιατροί ήταν λίγοι. Και βασιζόταν στον πατριωτισμό, στον αλτρουισμό του κυρίου Λιούπη, του κυρίου Βαρδούλη, που όντως προσφέραν τα μέγιστα. Ήταν δάσκαλοι πραγματικά χειρουργικής. Αλλά τότε ήταν λίγοι οι γιατροί και έπρεπε να δείξουν πατριωτισμό. Τώρα που υπάρχει πληθωρισμός γιατρών, το βρίσκω αδιανόητο να κάνουμε εφημερίες. Και κουρασμένος είναι ο γιατρός. Αν διαβάσει το βιβλίο του κυρίου Κωστή, το λέει στο Φίλμιν Μίγδιν. Ότι είναι αδύνατον έναν άνθρωπο 50 και 60 χρονών να τον υποχρεώσει να εφημερεύει σαν να είναι 30 και 40. Δεν γίνεται. Σωστό. Σωστό. Τον έχω φιλοξενήσει δύο φορές. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μου είπε ο Μπάμπης ο Μάνδρος ότι με την αποχώρηση του κυρίου Καψαλά και την αποχώρηση του κυρίου Μεϊκόπουλου θα μείνουν 4 παθολόγοι στην μία παθολογική και 4 στην άλλη.
Μου λέει, για πες μου σε παρακαλώ εσύ. Εμείς δεν βγάζουμε, είναι απίθανο να βγάλουμε τις εφημερίες. Απίθανο. Με αριθμό και με τέτοια πίεση που έχουμε. Άφησε τον COVID που πέρασε ο άνθρωπος μαζί με τους συνάδελφους του, τα πάντινα. Λέει, πώς θα γίνει να βγουν οι εφημερίες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό. Να πάω στο Νίκο το Χαφτούρα, αν τα ξέρω καλά. Τρεις νευροχειρούργοι, ο ένας κάνει ταξίδια, μείνουν δύο. Φτάνουν οι δύο νευροχειρούργοι. Ναι, δίνει ένα βήμα πριν να φύγει. Ναι, ναι. Φτάνουν οι δύο νευροχειρούργοι για να βγάλουν εφημερίες και να κρατάνε σε 24 ώρες βάση στο νοσοκομείο που είναι εχμής. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, χρειάζεται να κάνει χειρουργείο από τραύμα, από ατύχημα κλπ. Αυτό το τετραήμερο δεν εφημερίζει κανείς νευροχειρουργός και έστειλε και έγραφο στη διοίκηση. Πήγαινε όμως κάθε μέρα μόνος. Πήγαινε για να δούμε τους 12 ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική. Άρα, τι λένε. Ακούστε να δείτε. Είναι το πρόβλημα που είπαμε και προηγουμένως. Ο τρίτος νευροχειρουργός, όταν είχαν το πρόβλημα και μου είχε τηλεφωνήσει, πήγαν άλλοι δύο νευροχειρουργοί όταν χάθηκε ο Μακαρίτης ο Σανιδάς. Αυτή τη στιγμή αυτός πήρε θέση μονίμου. Και ξαφνικά φεύγει. Αυτή τη στιγμή είχε ζητήσει, νομίζω, μία θέση επικουρικού. Το πήγα κατά προτεραιότητα, χέρι με χέρι, και θα εγκριθεί όπου να είναι. Γιατί μου είπαν ότι έχει, ας πούμε, τέτοιο. Δηλαδή θα έρθει για τους παθολόγους, εκκρεμεί μια κρίση να γίνει τώρα για να πάρουν ένα, και μια μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, που θα γίνει μια να πάρουν ακόμη ένα. Πόσους μήνες συζητάμε να πάει παθολόγος στο νοσοκομείο, πόσους μήνες. Μα πήγανε. Ποιοι πήγανε. Πήγανε, η κοπέλα, καταρχήν, εδώ μιλάμε. Μα το λέει ο ίδιος ο κ. Μάντρου. Τέσσερις στη μία κλινική, τέσσερις στην άλλη. Λέει, δεν βγαίνω να κάνουμε διάγραμμα. Θα κάνουμε εφημερίες από το μέλλον στο βράδυ. Και λέω το εξής. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Μετά, υπάρχουν πνευμονολόγοι στο νοσοκομείο. Κανένας. Για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση να έχεις κλινική πνευμονολογία στο νοσοκομείο και να μην έχεις πνευμονολόγο. Να μιλήσουμε για τους χειρουργούς. Πόσοι χειρουργοί μετά την αποχώρησή σας έχουν μείνει. Εάν δεν ήταν και ο... Όταν έφυγα εγώ, ναι. Είμαστε 8. Και τώρα πώς μετά είναι. Την αποχώρησή μου φύγανε 3, ναι. Και πήραν έναν επικουρικό. Ναι. Είναι πράγματι λίγοι. Είναι 5, ναι. Και μία γιατρός, ας πούμε, η οποία προσέξτε. Είναι σε αναστολή. Είναι λίγη παιδεία, αν συγκρίνουμε λοιπόν το νοσοκομείο, τη λειτουργία του, 5 χρόνια πριν με σήμερα, πραγματικά είναι αποψηλωμένο τελείως το νοσοκομείο. Έχουμε ψηφιακό χειρουργείο, το οποίο το φτιάξαν με χιλιάδες ιστορίες και κόπους. Δηλαδή έχουμε ένα σύγχρονο χειρουργείο και δεν έχουμε χειρουργούς ή χειρουργείς. Και να πω και κάτι άλλο, Θανάση, με συγχωρείς πάρα πολύ. Μπορεί σε λίγο καιρό να παράγει το νοσοκομείο χειρουργούς, έτσι όπως πάει. Δηλαδή θα έρθει ένας γιατρός να πάρει ειδικότητα χειρουργού στο Βόλο, με ποιους. Εάν συνεχίσει έτσι η ιστορία, δεν θα υφίσταται χειρουργική κλινική στο Βόλο για να κάνει εκπαίδευση. Εγώ μια ζωή θυμάμαι το νοσοκομείο του Βόλου να παράγει φοβερούς γιατρούς, ακριβώς επειδή οι δάσκαλοι, οι χειρουργοί ήταν φοβεροί. Τώρα κινδυνεύουμε να μην μπορούν να βγάλουν ειδικότερο στο νοσοκομείο. Δηλαδή θα μπορεί να βγει ειδικότερα χειρουργού. Να υπάρχει, βέβαια. Μπορεί να βγει ειδικότερα χειρουργού. Και υπάρχουν και εξαιρετικοί που είναι. Τώρα αλλάζει και αυτό το θέμα με την ειδικότητα, ξέρετε. Ναι, αλλάζει, αλλά τι θα ξέρετε, τι γίνεται. Επειδή όχι, ακούστε να δείτε. Αλλάζει το θέμα με την ειδικότητα. Η ειδικότητα με το νέο αυτό νομοσχέδιο, όπως το προτείνουν δηλαδή, αν δεν γίνουν τροποποιήσεις μέχρι το τέλος, δεν θα παίρνετε από ένα νοσοκομείο, αλλά από ένα κλάστερ, από μια συστάδα νοσοκομείου, που μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 έως 3. Αυτό είναι καλό. Θα ανακυκλώνουν δηλαδή τους γιατρούς, τους ειδικευόμενους που πηγαίνουν στα 3 νοσοκομεία, ναι, για ένα διάστημα 1-2 ετών, ας πούμε, στο κάθε νοσοκομείο. Τώρα να σας πω, είναι καλό λέτε. Εγώ δεν κατάλαβα πώς ένας άνθρωπος σε ηλικία, πόσο είναι, 35 χρονών, πόσο θεωρείται ένας που ειδικεύεται, 30 χρονών. Και ποιο νόημα, σε οικογένεια κλπ. Πώς θα μπορεί να ζήσει. Πώς θα μπορεί να ζήσει, αυτό είπα στην υπόλοιπη. Να κάνει βόλτα σε 3. Πώς θα μπορεί να ζήσει σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, από την άποψη της εκπαίδευσης, ας το δεχτώ ότι είναι καλύτερα. Γιατί θα δει και εδώ, θα δει και στο άλλο, θα δει και στο αυτό άλλο. Αυτό δουλεύει περισσότερο τη στελέχωση του νοσοκομείου και λιγότερο τις ειδικότητες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, τώρα μην λέμε ότι θα. Αυτό θα πρέπει να δούμε λεπτομέρειες. Εντάξει, αυτό συμβεί αυτό. Αυτό ξέρετε, δεν είναι. Δηλαδή ζητάνε τώρα, Θανάση, από τη ζητάνε. Εγώ δεν δικαιολογώ τίποτα. Σας περιγράφω αυτή τη στιγμή.
λέει στη Λαμία, θέλουμε έναν αναισθησιολόγο. Κάτσε ρε μεγάλε. Έχουν στείλει αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο και δεν είναι δανεικό στη Λαμία. Ζητάει, ας πούμε, παιδίατρο ή ξέρω εγώ άλλο νοσοκομείο, στα Τρίκαλα. Κάτσε ρε. Έχεις εδώ παιδίατρο για να στείλει στα Τρίκαλα. Αυτό είναι που φοβάμαι δηλαδή. Ναι, φοβάμαι δηλαδή αυτό το να κάνουμε την ειδικότητα σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία, να καλύψουμε την τρύπα τη μία, να καλύψουμε την τρύπα την άλλη. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να φτιάξουμε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Στη Λαμία που λέτε προκηρύξανε 7 θέσεις τώρα και δηλώσανε ενδιαφέρον για τις τρεις. Ναι. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν ο μισθός γίνει διπλάσιο, το συζητήσαμε αυτό. Ναι, αυτό είναι. Ξαφνικά μια μέρα να πει ο άλλος θα δώσω διπλάσιο, τριπλάσιο μισθό. Αλλά δεν βλέπεις τι περνάμε κάθε μέρα, το συζητάμε και καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ θέλω να πω στο συνέδριο της αναισθησιολογίας που έγινε εδώ ότι μια γιατρός του νοσοκομείου μας, που να γνωρίζει ο Παύλος, της ήρθε εκείνη τη στιγμή, της ήρθε εντέλεσε για να πάει στη Λαμία. Λέει, αν εφαρμοστεί, εγώ θα παραιτηθώ. Κύριε Χαφτούρα μου λέει. Είναι αναισθησιολόγιο αυτό που λέει ο Νίκος. Αναισθησιολόγιο. Τώρα δεν γίνεται. Ένα τμήμα που ήταν πλήρες. Πλήρες. Και αυτή τη στιγμή πάνε να φύγουν τρεις, ας πούμε, και θα μείνουν. Θέλω να πω δηλαδή, ότι από τη στιγμή, που κάποιοι. Και με σένα. Ναι. Και να σταθούμε όμως λιγάκι, αν θέλετε, στην εκπαίδευση, γιατί αφορά ένα μεγάλο κομμάτι και αφορά και το μέλλον. Δανειστήκαμε αυτό, δανειστήκαμε συσσαγωγικά, από μια άλλη χώρα. Προηγμένη, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπου όντως εκεί μεταφέρονται οι γιατροί σε μια ομάδα νοσοκομείων και περνάνε την εκπαίδευσή τους από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Σύμφωνοι. Αλλά όμως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, ο Βόλος και η Λάρισα δεν είναι ακριβώς Λονδίνο και οι γύρω μικρές πόλεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι τα νοσοκομεία εκείνα στα οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό δεν παρέχουν την ίδια ακριβώς εκπαίδευση που παρέχουν τα μικρά νοσοκομεία της Ελλάδας. Γιατί στο άρθρο 16 έτσι λέει ότι εκείνα που έχουν την αδειοδότηση για να παρέχουν ειδικότητα και είναι στην ίδια ή ακόμα και σε άλλη υγειονομική περιφέρεια θα μπορούν να δανείζονται αναμεταξύ τους τους ειδικευόμενους γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν μπορούν όλα τα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδότηση να εκπαιδεύσουν άρτια τους γιατρούς μας. Αν μπορούσαν και να τους εκπαιδεύσουν πάρα πολύ καλά, ακόμη και αν οι μισθοί δεν ήταν τόσο καλοί, πιστεύω ότι πολύ λιγότεροι θα είχαν φύγει για το εξωτερικό. Αν εμείς με αυτό το να υιοθετήσουμε ένα σύστημα που λειτουργεί έξω, στα νοσοκομεία του εξωτερικού, επαναλαμβάνω, εξαναγκάσουμε τους νέους γιατρούς μας να πηγαίνουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, τελικά αυτό που θα καταφέρουμε είναι και οι λίγοι καλοί ειδικευόμενοι που έχουν μείνει εδώ να φύγουν. Διότι αν κάποιος θέλει να εκπαιδευτεί, για παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και εμείς τον εξαναγκάσουμε να έρθει στο Βόλο, στη Χύψη Κλινική ή στα Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα, τότε έχουμε κάνει ένα θεμελιώδες σφάλμα. Δεν έχουμε αφήσει έναν άνθρωπο να εκπαιδευτεί εκεί που επέλεξε εκείνος. Γιατί εκείνο το νοσοκομείο τον εμπνέει, ότι έχει τον καλούς, εμπνέει, το θεωρεί καλό, το θεωρεί στελεχωμένο. Θα μάθει να χειρουργεί. Θέλει να μάθει, θέλει να μάθει τη συγκεκριμένη τεχνική που την ξέρει ο κύριος Γιούπης, που είναι εξαίρετος χειρουργός. Γι' αυτό και την επιλέγει. Ναι, άρα εμείς με τον τρόπο μας θα διώξουμε τουλάχιστον εκείνους που είναι πραγματικά καλοί γιατροί στο να αναζητήσουν, πιστεύω, την τύχη τους πιο έξω. Τελικά, από ό,τι ακούω τώρα, μέχρι τώρα για το σχέδιο νόμου αυτό, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Να θέσω και το θέμα τώρα, το αν μπορούν να κάνουν δύο φορές την εβδομάδα οι γιατροί του νοσοκομείου. Ναι, αυτό είναι, μάλλον μία θα γράψει στο τέλος. Μία. Μία θα γράψει. Και ποιος θα αποφασίσει και να φτιάξει γιατρό για μία φορά την εβδομάδα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Μία μέσα στο νοσοκομείο που λέει το απογευματινό, ας πούμε. Τα δύο θα γίνουν μία. Σύντια. Και το εξωτερικό ιατρείο, πόσες θα είναι, δύο και την εβδομάδα. Και έξω. Γιατί εδώ είναι λέει σύμφωνα με τις ανάγκες, αν περισσεύει χρόνος. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, άμα κάνουν του κόσμου τις εφημερίες στο νοσοκομείο, πότε θα προλαβαίνουν. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Σας είπα και εγώ από την αρχή ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που ενδιαφερόμαστε εμείς, δεν θα βοηθηθούν οι γιατροί να το κάνουν. Άρα δεν θα πάρουν και παραπάνω χρήματα. Δεν θα πάρουν παραπάνω χρήματα. Άρα θα την κουπανίσουν. Εγώ πιστεύω ότι όλα οδηγούν στην περαιτέρω απαξίωση και εν τέλει στην ιδιωτικοποίηση.
και βοηθάει αυτό που είπε και πριν ο Χρήστος με τους μεγαλοκαθηγητάδες. Κάπως έτσι θα γίνει και με τους μεγαλοδιευθυντάδες σε κάποια νοσοκομεία. Δηλαδή και αυτοί θα τραβάνε τους ασθενείς από τα νοσοκομεία έξω, άρα η υγεία πλέον θα είναι ένα αγαθό για λίγους, ένα αγαθό πολυτελείας. Αυτό είναι και το βασικό μου ερώτημα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη που τελικά, μας βλέπει τώρα... ο παθόν δεν θα είναι ο ασθενής. Ναι, αυτό που ενδιαφέρει το μέσο τηλεθεατή που μας βλέπει σε όλη τη Θεσσαλία δεν είναι το συνδικαλιστικό κομμάτι των γιατρών. Είναι αν θα έχει πάντα την πρόσβαση σε καλούς γιατρούς στο δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή αν δεν έχει εισόδημα ή έχει δύο παιδιά, πληρώνει φροντιστήρια, είναι μέχρι εδώ στα χρέη, πληρώνει δάνεια και χρειάζεται να επανέλθει η υγεία του και πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και δεν βρίσκει τη δυνατότητα και εξαναγκάζεται να πάει στον ιδιωτικό τομέα, τότε είναι από φύση το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυχημένο. Ο επιμελητής Β, ο ειδικευόμενος και ο επιμελητής Α θα βγάζει τη λάντζα και δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ιατρείο έξω. Κάποιοι διευθυντάδες και κυρίως καθηγητάδες θα μπορούν, όπως κάποιοι μπορούσαν και, και τώρα. Οι καθηγητές δεν έχουν και τώρα. Και έχουν και τώρα. Οι μόνοι που δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή είναι οι γιατροί του ΕΣΥ. Οι γιατροί του ΕΣΥ δεν είχαν. Ναι. Οι πανεπιστημιακοί κάποιοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις θέσεις. Θα έχουν το δικαίωμα ιατρείου και χειρουργείου έξω. Και βέβαια η αναμονή, να μιλήσουμε και αυτό, θα αυξάνεται. Δηλαδή ο ασθενής που θα είναι στο νοσοκομείο θα του λέει. Αναμονή για χειρουργία σήμερα δεν έχουμε. Έχουμε κάποιες αναμονές. Πώς δεν έχουμε? Τις έχω δει προχθές, τις είδα και δεν είναι, έχουμε μόνο στον οφθαλμίατρο. Έχουμε αναμονές. Και εμείς προσωπικά και στον νευροχειρουργικό έχουμε αναμονή. Ρωτήστε να δείτε τον διοικητή να σας το πει. Υπάρχει. Ναι, αλλά ο αριθμός των χειρουργείων νομίζω ότι έχει πέσει δραματικά. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναμονή. Και ο ασθενής να περιμένει 3 μήνες και 4 μήνες, θα το πει ο γιατρός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, γιατί λίγοι θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν έξω, να έχουν και το ιατρείο και συνήθως αυτοί που είχαν. Άντε λίγοι ακόμη. Θα του λέει πάμε έξω. Άρα η υγεία σιγά σιγά γίνεται εκεί. Όλα οδηγούν. Αυτή η σύμπραξη οδηγεί. Δεν γίνεται μια σύμπραξη με σωστούς ρόλους. Η σύμπραξη, δυστυχώς αυτό πιστεύω, αλλά και η Ομοσπονδία μας εκφράζει αυτό, οδηγεί σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Και το είχα αναφέρει αυτό μια φορά που είχαμε βρεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και ήταν όλοι οι βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος, ότι τότε με ένα φόρουμ ευρωπαϊκό που είχε γίνει στο Imperial και ο κύριος Σαρέτης είχε μιλήσει για τη σύμπραξη, για την ιδιωτικοποίηση, όλο το μηνού εκεί οδηγεί. Ενώ θα μπορούσε να κάνει γενναίες προσλήψεις, όχι μόνιμες, γενναίες με θητεία και με επανακρίση. Ναι. Γενναίες προσλήψεις και αυτό δεν συζητάμε τόση ώρα. Να βοηθήσει. Ότι προκυρήσεις και δεν βρεις γιατρούς, αυτό δεν συζητάμε τόση ώρα. Γιατί. Από την άλλη μεριά, μιλες και τους γιατρούς του Δημόσιου Νοσοκομείου ανήθικους, έστω διευθυντές, όποιους λες. Για το λόγο. Ναι, άμα ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να το κάνει μέσα στο νοσοκομείο και τον τραβάει έξω, είναι ανηθικότητα αυτό, ας πούμε, το να πάρει χρήματα. Για να καταλάβω κι εγώ. Δεν είναι όλες ειδικότητες. Συμβαίνει αυτό όμως. Συγγνώμη. Δεν είναι όλες ειδικότητες των γιατρών των νοσοκομείων. Χειρουργικές. Έχεις δίκιο. Άρα. Δηλαδή, κύριε Λούπη, δεν σημαίνει αυτό. Πώς. Γενικά. Ναι, αλλά. Θα τραβάνε έξω. Δεν σημαίνει. Συμβαίνει, το έχω δει αλλού, ας πούμε. Γιατί τώρα σε εμάς δεν συμβαίνει. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θέλουν να απαντήσεις. Εδώ και η δυνατότητα που χρειάζεται, συγγνώμη, η δυνατότητα που χρειάζεται τώρα με την πανδημία να χειρουργούμε έξω, δεν πήγαν από το γιατρία έξω. Άρα δεν μιλάμε για εδώ. Για να το ξεκαθαρίσω. Εντάξει, δεν μιλάμε για εδώ. Θα συμβεί όμως και εδώ. Λέω το εξής πράγμα. Υπάρχουν ειδικότητες και ειδικότητες. Άντε ο νευροχειρούργος, άντε ο χειρουργός, άντε ο αναισθησιολόγος, άντε ο μαιευτήρας να μπορούν να κάνουν ιατρείο έξω. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες, οι παθολόγοι κλπ. Πώς να κάνουν ιατρείο έξω? Δηλαδή θα βγει ο Μπάμπης ο Μάντρος να κάνει ιατρείο έξω? Θα βγει ο άλλος ο παθολόγος να κάνει ιατρείο έξω? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ή θα βγει ο οφθαλμίατρος να κάνει ιατρείο έξω? Άρα, γιατί τι σημαίνει αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έξω υπάρχουν 500. Αν βγει ο Μπάμπης ο Μάνδρος να κάνει ιατρείο έξω, πιστεύετε ότι θα το περιμένουμε? Κάνει μία και έξω ο Μπάμπης. Δεν θα το κάνει όχι, για να παραμείνει. Όχι, αν το κάνει έτσι, ας πούμε, πιστεύετε ότι δεν θα έχει. Εκατομμύριο έτσι, θα έχει. Ναι. Αλλά δεν το κάνει. Αν ο οφθαλμίατρος βγει έξω, δεν θα έχει. Δεν είμαι σίγουρος για τους οφθαλμίατρους. Και να πω πόσοι έχουν το όνομα που έχει ο Μπάμπης ο Μάνδρος. Είναι πολλοί που έχουν αυτό το όνομα που θα κάνουν τα ιατρία να περιμένει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, και χειρουργοί δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να βγουν όλοι έξω. Ναι, αλλά οι χειρουργοί στο νοσοκομείο τόσα χρόνια και οι ορθοπαιδικοί και όλοι είχαν κάνει όνομα.
Και αυτό το όνομα το ακολουθούν πλέον και στο εξωτερικό. Είναι... Ναι, θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση, είναι. Η ουσία είναι για του χειρουργού τώρα. Ο σκοπό αυτού του νομοσχεδίου. Σα είπα τι είναι. Να συμπληρώσει το εισόδημα. Να συμπληρώσει το εισόδημα. Πρώτο, και το δεύτερο είναι στι άγονε θέσει να μπορέσει να βρει γιατρού προσωρινά. Ότι ο στόχο ο μελλοντικό, αυτό το έχουμε και σε νομοσχέδιο ακόμα. Καταγράφεται κάθε χρόνο να προκυρήσουμε θέσεις μονίμων. Θέσεις μονίμων, αυτή τη στιγμή βλέπετε, έχουμε πρόβλημα. Προκυρήσουμε τόσες, φεύγουν περισσότεροι. Ναι, δεν γιατί είναι στο δεκαμιλισμό. Δεν είναι τα λεφτά που λέει ο Νίκος. Από τη μία να προκυρήσουμε και από την άλλη να μην δημιουργούμε τις συνθήκες και να μην δίνουμε τα κίνητρα. Το μεγάλο θέμα στα νοσοκομεία από τον COVID και μετά ήταν οι συνθήκες λειτουργίας των γιατρών και των νοσηλευτών. Δηλαδή, από κάποια στιγμή και μετά φεύγουν οι γιατροί γιατί δεν αντέχαν την πίεση. Ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο κουράζει τους ήδη υπάρχοντες και πόσο επικουρικοί γιατροί θα αντέξουν και πόσο θα τρέχουν στα ΤΕΠ κάτω και πόσο θα αντέχουν να κάνουν και ταυτόχρονα χειρουργία. Και να πω και κάτι, έχουμε μια δραματική μείωση στη λειτουργία των χειρουργείων. Όταν λέμε δραματική, ενώ δραματική, δηλαδή το νοσοκομείο επί της θητείας σας έκανε δεκαπλάσια, να μην πω παραπάνω χειρουργία από ό,τι κάνει σήμερα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί. Όχι δεκαπλάσια. Ναι. Σίγουρα δεκαπλάσια. Ήσασταν 8 χειρουργοί. 1500 με ναι. 850 από ό,τι μου είπε ο διευθυντής. Λοιπόν, και λέω, προσέξτε. Αλλά δεν είναι. Πού γίνονται αυτά τα μόνο δικιά του, είναι ανεσιολόγων. Ναι. Πού γίνονται αυτά τα χειρουργία τώρα, κύριε Λιώβε? Στον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς. Γιατί δεν μπορεί το νοσοκομείο να καλύψει τη χειρουργία. Δεν μπορεί το νοσοκομείο. Για μένα ένα βασικό πρόβλημα, κύριε Λουκά, στα δημόσια νοσοκομεία είναι που δεν έχει γίνει σαφής κοστολόγηση και. Σωστό και αυτό. Αν δεν κοστολογήσεις κάθε ιατρική πράξη, δεν μπορείς να ξέρεις τα του οίκου σου, καν. Θα πρέπει λοιπόν να κοστολογηθούν και με συνέπειες. Το κέν υπάρχει. Ναι, αλλά με συνέπειες. Αν εγώ κάνω μια χειρουργική πράξη, π.χ. μια κεσαρική, και η κεσαρική στοιχίζει 2.000, είναι σαφώς προτιμότερο και για το κράτος να πάει να το κάνει στο ιασό και εμένα να με διώξει τελείως. Τόσο θα κοστίσει στον ιδιώτη μια κεσαρική τομή στο ιασό ή στην κλινική Κωνσταντινόπουλου. Άγιος Νικόλαος τώρα. Θα πρέπει να κοστολογηθεί και αν εγώ είμαι ένας χειρουργός ή ένας παθολόγος, ο οποίος στο συγκεκριμένο περιστατικό ξοδεύω πάρα δεν πολλά. Δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα κριτήρια και να σου εξηγήσω γιατί. Πρώτον, γιατί το δημόσιο νοσοκομείο εκπαιδεύει ανθρώπους. Θα λάβεις υπόψη και την εκπαίδευση. Που αλλά είναι, και στην είναι εκπαίδευση πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να πετάξω και είναι το καταφύγιο και των ανθρώπων που δεν έχουν να βρουν τα χρήματα αυτά που λέτε εσείς να πληρώσουν. Είναι σημαντικό το δημόσιο νοσοκομείο να υπάρχει και να είναι ενισχυμένο. Αυτό είπαμε, ότι είναι δείγμα πολιτισμού της πόλης. Αυτή η προσπάθεια, πιστέψτε με, ότι και από αυτή την κυβέρνηση γίνεται. Προσπαθούν δηλαδή για αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε η κοστολόγηση πρόβλημα. Θα είναι αποφασιστική σημασία και θα βρεθούν χρήματα. Υπάρχει η κοστολόγηση, υπάρχει το ΚΕΝ. Για κάθε επέμβαση, για κάθε πράξη, για κάθε. Ισχύει και για εσάς, γιατί ο άρρωστος το μεταφέρει και εκτός. Ισχύει και για το νοσοκομείο. Αν εγώ υπερβαίνω το ΚΕΝ, θα με φωνάξει ο ιδιοκτήτης της κλινικής ή ο διοικητής του ΙΑΣΟ. Το ΚΕΝ είναι δημόσιο, δεν είναι της κλινικής. Όχι, λέει αντίστοιχα. Το αντίστοιχο ΚΕΝ. Δεν υπάρχει το ΚΕΝ και σε εσάς το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε εγχείρηση λαπαροσκοπική πρέπει ναι. να κάνει. Το χρησιμοποιεί το ΚΕΝ του δημοσίου. Απλώς και μόνο το κόστος της κλινικής, η μισθή δική σας κλπ. Δεν περιλαμβάνονται μέσα και αυτό το λόγο το κόστος είναι πολύ ψηλά. Αν εγώ το κόστος που δίνει το νοσοκομείο ή που προβλέπει το ίδρυμα στο οποίο δουλεύω. Το υπερβώ, θα με φωνάξει την επόμενη μέρα και θα μου πει: κύριε Βενέτη, για πρόσεξε, γιατί την επόμενη φορά δεν θα σε αφήσω να ξαναχειρουργήσει. Ή θα χειρουργήσει με supervisor. Ενώ στο νοσοκομείο δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι και θα μπορούν να δοθούν τα χρήματα εκεί που πρέπει. Ένα τρόπο για να μπορέσει να γίνει. Από σπατάλη υλικών, εννοεί. Και από σπατάλη υλικών και από malpractice και από επιπλέον νοσηλεία. Αν για μένα προβλέπετε. Στην κεσαρική, ας πούμε, να μιλήσω για την ειδικότητά μου, 3 ημέρες νοσηλεία και εγώ την κάνω 17, τότε βάζω το νοσοκομείο μέσα. Δεν πρέπει να δουλεύω εγώ στο νοσοκομείο. Κάποτε θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Εμείς εδώ ήρθαμε για να δώσουμε λύσεις. Στα νοσοκομεία, λοιπόν, υπάρχει ένας οργανισμός τώρα που κάνει αξιολόγηση όλων των νοσοκομείων. Υπάρχει. Δημιουργήθηκε αυτός εδώ και 1,5 χρόνο περίπου κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα κοιτάζει. Αξιολόγηση είναι. Και ατομική και της κλινικής ουσιαστικά, και του νοσοκομείου. Ουσιαστικά. Δεν μπορεί να κρατάει άλλο την κεσαρική 7 μέρες μέσα, ούτε η κεσαρική να του κοστίζει 5.000 ευρώ. Αυτός θα λογοδοτήσει. Αυτό γίνεται. Να λογοδοτήσει. Γίνεται. Δεν...
εσάς που χρησιμοποιείτε υλικά τα οποία είναι ακριβά. Δεν έχετε κι εσείς, ας πούμε, έτσι ένα, ένα όριο, ας πούμε, που δεν μπορείτε, πρέπει θα λογοδοτήσετε από εκεί. Σας έχει γίνει ποτέ, κύριε Χαφτούρα? Και βέβαια. Βέβαια. Θέλω να πω όμως, δεν πρέπει να μείνουμε όμως, κύριε Βενέτη, να μείνουμε μόνο στην αξιολόγηση και μόνο, δηλαδή, να σταθούμε μόνο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή και η αξιολόγηση βέβαια είναι σημαντική. Ποιος λέει ότι η αξιολόγηση δεν χρειάζεται? Και η ποιότητα της υπηρεσίας υγείας που προσφέρονται και βέβαια. Σίγουρα και η οικονομία της κλίμακας της υγείας και βέβαια. Αλλά και πέρα για να μιλήσουμε για όλα αυτά, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε τα στοιχειώδη, τα βασικά. Και τα βασικά να έχουμε τη στοιχειώδη στελέχωση. Τώρα είναι ένας γιατρός. Δεν μπορεί να γίνει και η αξιολόγηση που ένας γιατρός είναι να προβλέπονται πέντε. Πάντως εμείς σαν πρόταση είχαμε να επικαιροποιούνται οι οργανισμοί των νοσοκομείων ώστε να προβλέπονται οι γιατροί ανάλογα με τις πληθυσμιακές ανάγκες και τις εξελίξεις της ιατρικής. Προβλέπονται. Να εξοπλίζουν τα νοσοκομεία. Να, σήμερα είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση ο κύριος Λιούπης και εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι έχουν, το Ίδρυμα Νιάρχος έχει δωρήσει. Σας έκανα μάλιστα και παρέμβαση. Τρία μηχανήματα σύγχρονης ακτινοθεραπείας. Και επειδή οι τεχνολόγοι δεν έχουν μετεκπαιδευτεί στην εφαρμογή μιας ειδικής τεχνικής, δεν την ξέρω, δεν είμαι ακτινοθεραπευτής, δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα μηχανήματα και αναγκάζονται οι ασθενείς που έχουν. Όχι, χρησιμοποιούνται, αλλά δεν χρησιμοποιούνται με τη νέα τεχνική, με το πρόγραμμα. Στον αριστερό μαστό για προστασία του πνεύμονα και της καρδιάς. Το AMRT, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ το ζητούμενο είναι ότι η υποστελέχωση συνεχίζεται. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Εγώ σαν πρόταση θα είχα να αφορά τους νέους γιατρούς, γιατί πιστεύω ότι ήταν και ένα από τα βασικά του νομοσχεδίου, ένας από τους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου, είναι πρώτον να υπάρχει εκπαίδευση στους νέους γιατρούς με logbook, να είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή είτε κάνω εγώ την άσκησή μου στην ΥΠΕ Θεσσαλίας, είτε κάνω... Προσωπικά το είχα το logbook και στο Πανεπιστημιακό στη Λάρισα και στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας. Ναι. Το είχαμε αυτό. Ναι, να είναι και υποχρεωτικό. Είναι θεσμοθετημένο, αλλά αυτό δεν το logbook δεν εφαρμόζεται. Ναι. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται? Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί δεν βολεύει. Ξέρετε τι είναι? Δεν βολεύει. Εγώ να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ένας που ειδικεύεται εννοείται ότι δουλεύει και εκπαιδεύεται μαζί. Εκεί μέσα γράφει κάθε παρεμβατική, κάθε πράξη που κάνει. Πόσο ασθενής βλέπει. Και θεωρητικό είχαν, μάθημα παρακολούθησε. Τα πάντα. Έτσι, τα μαθήματα που παρακολούθησε όλα αυτά. Και για να πάει να δώσει εξετάσεις, πρέπει να έχει ένα μήνυμα από όλα αυτά. Δηλαδή, το βιβλίο αυτό, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή της κλινικής, ας πούμε, ότι πράγματι έτσι έγινε. Αλλά εκεί είχαμε μερικά θεματάκια. Γενικώς υπάρχουν θεματάκια. Να ρωτήσω για το άλλο τώρα. Να σας πω και αυτό για την αξιολόγηση που είπε προηγουμένως ο Νίκος. Η αξιολόγηση δεν είναι μόνο των ατόμων. Η αξιολόγηση είναι των κλινικών και της δομής όλης. Όταν λοιπόν αξιολογήσει ο οποίος αυτός το νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή είναι ένας γιατρός σε μια κλινική και δεν παράγει έργο και δεν κάνει τίποτα, καταλαβαίνετε, θα την αξιολογήσει αρνητικά. Αυτό δεν είναι τιμωρητικό. Είναι για να χτυπήσει καμπανάκι στους κυβερνώντες, ας πούμε, και αυτά, ότι εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν ξέρουμε πού θα βρείτε. Είναι θετικό αυτό, δεν είναι η αξιολόγηση αρνητική. Δεν είναι αρνητικό. Αλλά ένας γιατρός, αν δεν παράγει το αναμενόμενο έργο, αλλά παράγει. Όχι, δεν θα τον κρίνει μόνο του. Όταν... λιγότερο. Ναι. Τι, θα τον καταργήσουμε και τον ένα που παράγει λιγότερο. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν θα κρίνει αυτόν, γιατί ξέρει ότι είναι μόνος του και δεν μπορεί να κάνει. Θα κλείνει την κλινική. Έτσι, θα κλείνει την κλινική. Που η κλινική δεν λειτουργεί, ας πούμε, και τέτοιο. Τώρα εντάξει, μιλάμε για ένα πειραματικό που ξεκινάει. Όχι, δεν είναι πειραματικό αυτό. Να πω. Άρχισε να εφαρμόζεται. Ναι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται αυτό θα έλεγα. Στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το νοσοκομείο του Βόλου. Είναι δανεισμένο από άλλο δυτικό ευρωπαϊκό κράτος. Και αν χρησιμοποιηθεί σωστά, παρότι και αυτό φαίνεται να έχει κάποια κενά, δηλαδή δεν κοστολογεί όλες εκείνες τις νοσηλευτικές και ιατρικές παροχές που υπάρχουν, παρόλα τα αυτά είναι ένας μπούσουλας και θα μπορούσε όντως να βαθμολογήσει κλινικές ανά νοσοκομείο και νοσοκομείο ανά περιφέρεια. Και να, σε αντιστοιχεία να έδινε μια βαθμολογία ή και να μπορούσε να δώσει περισσότερα, ας πούμε, χρήματα σε εκείνη την κλινική που λειτουργεί καλύτερα. Γιατί αν ο κύριος Χ, ενώ στην κλινική του γίνονταν 1500 χειρουργία, τώρα ξαφνικά γίνονται 800 και οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα και δεν οφείλονται στο γεγονός, ας πούμε, ότι έχει μείνει με έναν αναισθησιολόγο. Αν λοιπόν, για παράδειγμα, το λέω έτσι απλοϊκά,
συμβαίνει αυτό, τότε όταν αυτός ο κύριος θα πάει να ζητήσει καινούργιες θέσεις χειρουργών, περισσότερες θέσεις αναισθησιολόγων και περισσότερα χρήματα για να εξοπλίσει την κλινική του, δεν θα τα πάρει αυτός, θα τα πάρει ο κύριος Χίψη. Που αξιολογήθηκε ότι οργανωτικά είναι καλύτερος από εκείνον ο οποίος είναι στη διάρκεια. Έτσι, μπράβο. Αυτό ξεκινάει τώρα. Αυτό ξεκινάει τώρα και είναι σε ένα, εγώ το λέω πειραματικό, συγγνώμη κύριε Λιούπη, σε ένα αρχικό στάδιο για τη χώρα μας, που μπορεί όμως να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Ναι, και για να μην μιλάμε μόνο για αρνητικά, σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχουν και θετικά. Υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι και στελεχωμένα και λειτουργούν καλά, πιστοποιημένα, με ISO. Όπως είναι η ΜΕΘ, ας πούμε. Όπως είναι το βιοχημικό. Το βιοχημικό. Η ΜΕΘ αυτή τη στιγμή αρχίζει να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι που ήταν απολύτως το καλύτερο, φιλέτο. Ναι, που ήταν από άψη στελέχωση καλή. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι πάμε να την κάνουμε με 12 κρεβάτια. Και είναι με 8. Έχουν αυξηθεί ανάγκες. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Είναι υποχρεωτικά τα 12 κρεβάτια. Είναι υποχρεωτική υπεραιτέρω στελέχωση για να δουλέψουν τα 12 κρεβάτια ΜΕΘ. Να μεταφέρονται από εδώ και από εκεί ασθενείς. Επίσης το ακτινολογικό. Το ακτινολογικό έχει πλήρη στελέχωση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καινή θέση από τον οργανισμό. Έχει πρόβλημα μαγνήτης. Έχουν πλήρη στελέχωση από. Πρέπει να αλλάξει ίσως το οργανόγραμμα και το μαγνήτη. Ο μαγνήτης είναι δύο. Δύο γιατροί είναι στο μαγνητικό τομέα. Αυτοί έτσι μπορούν να εκπαιδεύσουν αναλόγως. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο, δεν διορίζονται στο μαγνήτη. Διορίζονται στο ακτινολογικό. Και το ακτινολογικό αναλόγως μετά βάζει στο μαγνήτη αυτούς που έχουν το γνωστικό αντικείμενο. Γενικότερα και να ρωτήσω κάτι, γιατί είπαμε θα λέμε για τα καλά και τα άσχημα. Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση που κάποιος χειρουργός έχει το χρόνο, έτσι τα καταφέρνει, να κάνει ιατρείο έξω. Έτσι. Ή να συνεργάζεται με μια κλινική ιδιωτική η οποία έχει χειρουργείο. Ρωτάω λοιπόν. Πηγαίνω εγώ σαν ασθενής του και του λέω, βάλε με σε παρακαλώ, πρέπει να χειρουργηθώ. Εσύ μου το πες, ωραία. Πότε θα σε βάλω? Σε 1,5 μήνα. Μα το πρόβλημα είναι πιο επίγον, γιατρέ. Υπάρχει μια λύση. Η λύση είναι να έρθεις να χειρουργηθείς στην κλινική Άνος. Όπου χειρουργώ μία φορά την εβδομάδα την τάδε. Λοιπόν, αν υπάρχει πράγματι αυτό που λέει σε 1,5-2 μήνες και θέλει, ακούστε να δείτε. Ναι. Ακόμα και τώρα οι γιατροί που είναι, επειδή τους ξέρω καλά, οι συνεργάτες μου ήταν. Ναι. Ακόμα και τώρα, έτσι, έναν άνθρωπο προσπαθούν να το ικανοποιούν και μπορούν να το ικανοποιούν, παρόλο που είναι λίγοι, παρόλο που λόγω έχουν. Ναι, μπορούν να του ικανοποιούν τις επιθυμίες. Συνήθως το δίμηνο. Κανέναν δεν πειράζει το να περιμένει. Το συμφωνούν πάντα όλοι. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Αν ο συγκεκριμένος γιατρός έχει πολλά δάνεια για το σπίτι του, για τις σπουδές των παιδιών του, γιατί να μην πάρει τον άνθρωπο αυτόν που θέλει να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο και θα χειρουργηθεί τσάμπα και δεν θα πάρει τίποτα, να το χειρουργήσει σε μια ιδιωτική κλινική και να πάρει μια 500. Για ποιο λόγο? Να μην πάρει τα 500. Μα η λογική του νομοσχεδίου αυτή είναι. Δεν σε πληρώνω χειρούργε καλά για τη δουλειά που κάνει στο νοσοκομείο, αλλά σου δίνω ένα μπόνους να χειρουργήσει. Είναι απλοϊκό αυτό, έτσι. Είναι απλοϊκό. Είναι απλοϊκό τώρα, εντάξει. Πώς είναι η πραγματικότητα? Είναι απλοϊκό, έτσι. Αυτή τη στιγμή είπαμε, ας πούμε, για τους μισθούς. Είπαμε τι πραγματικά γίνεται, είδαμε τις προσπάθειες που γίνονται. Γιατί το κάνει τότε η... Μετά ο γιατρός, ας πούμε, θα του πει, έλα να σε χειρουργήσω έξω γιατί έχω δάνειο για το σπίτι για να το κάνει έξω. Αλλά θα του πει ότι για να σε προσέξω, έλα να σου δώσω εκεί. Να μην θυμόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τόσα χρόνια δεν γίνεται δηλαδή. Τόσα χρόνια δεν γίνεται, κύριε Λουκά. Ναι, τόσα χρόνια δεν γίνεται. Τόσα χρόνια δεν γίνεται. Στην Αθήνα δυστυχώς γίνεται. Α, δεν ξέρω τώρα στην Αθήνα, και αν έχετε εμπειρία. Προσωπικά με την πανδημία, μόλις άνοιξε αυτή η δυνατότητα να χειρουργούμε έξω. Είχα πρόταση και εγώ και από κλινικά και με μισθό να πηγαίνω έξω περιστατικά. Ναι, αυτό λέω. Αυτό θα συμβεί. Με μισθό τι εννοείς? Μισθό με κάποιον μπόνους, οτιδήποτε. Α, να σου δίνω κλινικά. Ναι, ο κλινικάρχης. Αυτό θα συμβεί, που λέει η κύριε Λουκά. Μα εγώ λέω, επειδή ο κύριος Λιώπης λέει ότι το τράβηξα τα μαλλιά. Λέω, η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει το μισθολογικό κομμάτι των γιατρών τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ένα ιατρείο ή να κάνουν μια χειρουργική πράξη έξω. Γι' αυτό δεν τους το δίνει. Για ποιο άλλο λόγο τους το δίνει? Για να τους ικανοποιήσει οικονομικά τους. Και να πούμε και ένα άλλο για τους ιδιώτες. Συγγνώμη. Γι' αυτό δεν το δίνει. Ναι, γιατί ήταν οι μόνοι που ήταν πλήρους και αποκλειστικοί και άρα, λοιπόν, όλοι οι άλλοι μπορούν να το κάνουν. Εφόσον δεν ικανοποιήσει. Μισό λεφτά, Νίκο. Εφόσον δεν ικανοποιήσει με τα χρήματα που παίρνει, θα βρεθεί ένα τρόπο να σε ικανοποιήσει όλο. Και ρωτάω, ποιο θα αξιολογεί τα χειρουργεία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο και ποιος θα αξιολογεί τα χειρουργεία που θα γίνουν σε ιδιωτικές κλινικές? Αυτά, ακούστε, τα χειρουργεία που θα κάνει ο συγκεκριμένος γιατρός έξω θα τα κάνει σαν ιδιώτης.
Θα τα κάνει σαν ιδιώτης, δεν αποδοτεί στο νοσοκομείο. Με πελατολόγιο, το οποίο έχει αντλήσει από το νοσοκομείο. Είναι πιθανόν. Αλλά δεν πρέπει όμως. Είναι πιθανόν, αλλά δεν πρέπει. Ο άλλος όταν λέει ότι εγώ δεν θα καθίσω αφού με βάζεις μετά από 5 μήνες και θα πάμε έξω, έπαψε να είναι του νοσοκομείου. Έπαψε γιατί υπάρχει η λίστα αναμονής. Αν δεν υπήρχε η λίστα αναμονής, αλλά λέω, γιατί ένας σοβαρός άνθρωπος, όσο και καλός να είναι, όσο και να αγαπάει το νοσοκομείο, να μην πει ότι κάτσε ρε αδερφέ, πρέπει να βάζω κι εγώ 2 χειρουργία, να βγάζω 1000 ευρώ, ας πούμε, κάποια στιγμή να συμπληρώνω το εισόδημά μου. Μα αυτή είναι και η λογική, από ό,τι κατάλαβα, της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, εφόσον δεν μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε το 10% και με το φόρο αλληλεγγύης, θα σας δώσω τη δυνατότητα να βγάζετε ένα έξτρα εισόδημα. Μόνο που το έξτρα εισόδημα, ναι, μόνο που το έξτρα εισόδημα, πράγμα που γινόταν με τους πανεπιστημιακούς έτσι κι αλλιώς, πράγμα που όμως αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες. Δεν αφορά το σύνολο των γιατρών που υπηρετούν στο δημόσιο. Αφορά συγκεκριμένους γιατρούς και όχι ειδικότητες. Συγκεκριμένους γιατρούς που μπορούν να σταθούν έξω. Σύμφωνο. Δεν μπορούν όλοι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπαθεί ο νομοθέτης να κρατήσει κάποιους καλούς γιατρούς που έχουν απομείνει στο νοσοκομείο, που έχουν απομείνει, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βγάζουν κάποια χρήματα χειρουργώντας έξω. Αυτή είναι πραγματικό. Και λέει ο απλός πολίτης που το ακούει αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή εμείς που δεν έχουμε λεφτά, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό. Ο ίδιος ο καλός γιατρός μπορεί να τους χειρουργεί μέσα. Δεν κατάλαβα. Τσάμπα θα τους χειρουργεί μέσα. Πόσοι θα το κάνουν αυτό. Τσάμπα. Γιατί δεν υπάρχει ανησιολόγος. Η αλήθεια πια είναι. Ο καλός γιατρός για να χειρουργήσει έστω το 1-2 έξω πρέπει να έχει κάνει άλλα μέσα. Αλλιώς δεν δικαιούται να πάει έξω να χειρουργήσει. Έτσι κι αλλιώς θα κάνει τα μέσα. Βέβαια. Αλλά όταν έχουμε πει. Θα κάνει και αυτόν ο οποίος δεν θέλει έξω, θέλει μέσα. Όμως ήδη έχουμε πει ότι τα 1600 η χειρουργία. Ήδη έχουν γίνει 800. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήταν με κρίσεις και πανδημίες και αυτά όλα. Που ήταν κλειστά τα χειρουργεία. Σήμερα είναι ανοιχτά τα χειρουργεία. Σήμερα τα χειρουργεία είναι ανοιχτά εν μέρη, όχι όλα. Όχι όλα. Λοιπόν, αν πάρουμε τα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο είναι λιγότερο. Αν πάρουμε τα στοιχεία της Πέμπτης. Αν τα ανοίξουν, μπορούν και αυτοί να φτάσουν. Πάντως, παρόλο που είναι λίγοι, εκείνο το νούμερο. Εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα υπήρχαν. Εμείς προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους. Αύξηση του εισοδήματος των γιατρών χωρίς να αλλάζει αυτή η σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο δημόσιο που για μένα ειδικά στην επαρχία πρέπει να συμβαίνει. Γιατί μπορεί να δημιουργηθούν, έχετε δίκιο, τέτοιου είδους φαινόμενα, αν και από το ήθος όλων των γιατρών που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής κανένας δεν θα έβγαινε έξω ή δεν θα άφηνε σκοπίμως κάποιον ασθενή που θα μπορεί να χειρουργήσει μέσα, τουλάχιστον από αυτούς που έχω γνωρίσει, του ύφους του κυρίου Λιούπη, του ήθους του κυρίου Λιούπη, του κυρίου Βαρδούλη, μέχρι του Βαρδούλη. Μέχρι τώρα που γίνεται νόμιμο. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Εμείς επειδή άλλο να το κάνεις άλλο να πάει ένας... Να πληρώνονται από τις μετεκπαιδεύσεις και από τις εκπαιδεύσεις. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι το νοσοκομείο θα έχει έναν πολύ σύγχρονο εξοπλισμό, όπως αυτοί οι γραμμικοί επιταχυντές, ώστε να πάει να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό κέντρο και να την πληρώσει την εκπαίδευσή μου. Όπως και ο πανεπιστημιακός, δεν θα πρέπει να αντλεί τα χρήματά του κάνοντας ιδιωτική πελατεία. Να έχει το απογευματινό ωράριο, το απογευματινό ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εντός πανεπιστημίου, εντός του νοσοκομείου. Να μην βγαίνει έξω προς άγραμμα πελατείας. Δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστής μου και κριτής μου. Δεν είναι σωστό για τον ανταγωνισμό. Είναι θεσμικός. Για μένα θα πρέπει τα επιπλέον χρήματα και θα τα πληρώσω εγώ ως μετεκπαιδευόμενος γιατρός. Να μου τα προσφέρει ως εκπαίδευση. Να πάω να μάθω ρομποτική χειρουργική. Γιατί να πάω να τη μάθω στο ΙΡΚΑΤ, στη Γαλλία, στο Στρασβούργο. Να τη μάθω εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει στα περιφερειακά νοσοκομεία, θα γίνει πάλι στα μεγάλα νοσοκομεία. Θα γίνει στα μεγάλα νοσοκομεία. Μην το λέτε. Παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο Ιωαννίνου, δίδεσαι να παροσκόλλει. Όχι αυτό. Το άλλο. Όχι το Πανεπιστήμιο. Χατζή Κώστα. Ναι. Δίδασκε λαπαροσκοπική προχωρημένη χειρουργική. Σύμφωνοι, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ. Και αυτό να είναι αμοιβόμενο, να πληρώσει. Αυτά που λες δεν είναι κάτι που απαγορεύεται και κάτι γίνεται. Εκεί θα πρέπει να στραφεί όμως. Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως και στην ουσία, σημαίνει εξειδίκευση, στελέχωση και εξειδίκευση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και προσυπογράφω. Εμείς αυτές τις προτάσεις θα κάνουμε στην Υπουργό. Συμφωνώ να κάνετε. Στην πλατφόρμα μπήκατε. Δεν ξέρω πώς μπαίνω, θα το μπείτε και θα κάνετε. Μάβλο, ναι. Θα γράψετε τις κριτικές σας για οτιδήποτε. Είναι χρήσιμες. Έχουμε 21 θέσεις.
Είναι χρήσιμο. Πάντως εξακολουθώ να μην έχω πάρει απαντήσεις. Όπως και εσύ, ας πούμε, να μπει στην πλατφόρμα. Ακούς, Νίκο. Να μπει στην πλατφόρμα και να κάνετε παρατηρήσεις. Τι θες, και σαν άτομο και σαν κόμμα και σαν οτιδήποτε. Και βέβαια. Θέλω να πω τώρα εγώ εδώ να τοποθετώ και επί της ουσίας για το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι καταστρατηγείται αυτό που λέει το καταστατικό για το ΕΣΥ, που είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ. Αυτό καταστρατηγείται. Και αυτό γίνεται σκοπίμως στα πλαίσια της απαξίωσης και της διάλυσης του συστήματος υγείας. Και δεν μιλάω ούτε κομματικά, δεν μιλάω ούτε γραφικά, το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Από εκεί πέρα θέλω να πω, η σύμπραξη και όλα αυτά που όλο αυτό το τελευταίο διάστημα το ακούμε και το ξανακούμε και το ξανακούμε, αν και βέβαια το μπλοκάκι μπήκε, υιοθετήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Επισύρισα το μπλοκάκι. Επισύρισα. Ποια είναι η σύμπραξη, ποια σύμπραξη είπες? Ιδιωτικού και δημοσιού, το ΣΔΙΤ. Ναι. Να πω λίγο να συνεχίσω, ότι αυτή τη στιγμή, ενώ οι γιατροί θα ήταν απλά τα πράγματα, να χρηματοδοτήσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμη και με την πανδημία είχε την ευκαιρία. Όπως οι Ιταλοί, όπως οι Πορτογάλοι και άλλες παρόμοιες χώρες. Πήραν το 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς μόνο το 5%. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να πάρει τις θέσεις, να κάνει τις προσλήψεις που έπρεπε να κάνει σε μόνιμους, εννοώ, σε γιατρούς επιθητεία. Πρέπει να είναι γιατί η μονιμότητα έχει οδηγήσει αρκετούς σε αδιαφορία. Συμφωνούμε. Ή ραστόνια, έτσι, δεν εξελίσσονται επιστημονικά. Συμφωνούμε. Από εκεί πέρα, να κάνει τις προσλήψεις, θα μπορούσε άνετα. Και να δώσει και τα κίνητρα. Και θα εκλυθεί το πρόβλημα. Και από εκεί πέρα, να εντάξει την πρωτοβάθμια και τους ιδιώτες γιατρούς, που μπορεί να το κάνει με έναν τρόπο, αξιοπρεπή. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω τώρα, γιατί διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Δεν είναι αξιοπρεπής η πρωτοβάθμια αυτή που κάνει? Όχι. Θέλω να πω, αυτό που λέει τώρα με τους ιδιώτες. Ο προσωπικός γιατρός. Όχι, είναι. Είναι. Αλλά και εκεί όμως πρέπει, πιστεύω, αυτό να μας το πει και ο ιατρικός σύλλογος που θα δει εκεί. Εντάξει. Εδώ το πήγα. Ότι αν αυτή η αναλογία των γιατρών, αν θα μπορεί ο γιατρός να εξυπηρετεί. Να εξυπηρετεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι ανθρωπίνο αυτό. Θα το πούν. Και πάλι τι είπες? 2.500 άτομα. 2.000 άτομα. Και 2.000 άτομα είναι η οροφή. Με το φάκελο. Ξέρετε τι μου γράψαν μηνύματα, να σας στείλω. Λέει να το κάνετε με τις ίδιες ώρες, λέει 2.500 άτομα. Οι γιατροί της πόλης μας, εδώ. Ή να μειώσετε τις ώρες για 2.000 άτομα. Συμμετέχουν οι γιατροί τώρα σε αυτό? Συμμετέχουν, ναι. Με πόσο? Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα. Το ποσοστό που στην Ελλάδα, συμμετέχουν δεν είναι ικανοποιητικό. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό, είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Μέχρι να γραφτούν όλοι και στο τέλος, εκείνο που θα γίνει να σας πω, είναι ότι και οι γιατροί οι οποίοι δεν εγγράφησαν θα λειτουργούν ως προσωπικοί γιατροί για να έχει το ωφελήματα ο άρρωστος. Αν θέλει τον κύριο Λουκά σαν γιατρό, και εγώ λέει θα τον πληρώνω τον Λουκά, λέει, δεν χρειάζεται. Αρκεί να μπορεί να με παραπέμπει αυτός στους γιατρούς κατάλληλους, να μην πληρώνω τις εξετάσεις, να κάνω. Θα γίνει και αυτό στο τέλος. Αυτό είναι σωστό. Ο κ. Λουκά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλους τους ασθενείς. Και αναγκαστεί ο ασθενής να τον καλέσει στο σπίτι του κ. Λουκά. Δεν με κατάλαβες. Και αυτοί που δεν μπαίνουν στο σύστημα, οι γιατροί. Εγώ ρώτησα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ρώτησα ορισμένους γιατρούς. Χρήστο. Πούμε μέσα στην εφαρμογή. Λέω τα χρήματα, λέω 60 χιλιάρια, καλώς σας φαίνονται λίγα. Λέω τέτοιο. Μου λέει ένας, ας πούμε, λέω τα βγάζετε. Μου λέει περίπου. Είναι και τέτοιοι λόγοι, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ο ΕΟΠΗ πάνω από 60.000. Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι υπερβολικό για το κράτος. Όσο για το δημόσιο σύστημα υγείας που ακούστηκε ότι καταστρατηγείται με το νομοσχέδιο, το δημόσιο νοσοκομείο, το νοσοκομείο θα συνεχίσει να είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όπως το είχαμε. Όχι στο ίδιο επίπεδο όμως. Ένα δημόσιο νοσοκομείο όπως το είχαμε. Η στελέχωση, ακούστε να δείτε. Με τη στελέχωση την καλή. Αν μπορέσουμε να την επιτύχουμε με διάφορους τρόπους, με τους μισθούς που λέει, συμφωνώ, τους μισθούς συμφωνήσαμε όλοι. Ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι αυτό που μπορεί να γίνει όπως το λέτε, αλλά θα γίνει όμως. Εδώ το είπε, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το παραδέχτηκε. Να το δούμε, αλλά είμαι και στην πανδημία. Αλλά πιστεύω ότι το νοσοκομείο το δημόσιο, το νοσοκομείο αυτό που ξέραμε, γιατί δεν καταστρατηγείται. Ναι, να πω λίγο για τον προσωπικό γιατρό, ότι τα 60 χιλιάρικα όντως ακούγονται πολλά, αλλά σε αυτό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα ιατρείου που είναι εξ ολοκλήρου του γιατρού.
μια γραμματιακή υποστήριξη 8 ώρες τουλάχιστον και με το. Καταρχήν λέει 7 ώρες, έτσι, αν έχεις 2.000. 7 ώρες. Λέει 7 ώρες. Ναι, πλέον με το καινούριο εργατικό νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνεις και μια ώρα διάλειμμα στη γραμματέα σου. Άρα το ιατρείο σου το κλείνεις αποκλειστικά. Ακούστε για τον νομικό. Σου είπα και πω, την άλλη φορά. Συγγνώμη, κάτι απλό θα πω και να με συγχωρεί ο συνάδελφος εδώ, ο κ. Λιούπης, ότι 60.000 ακούγονται πολλά γιατί έχει το ιατρείο. Τι θα λέγατε όμως όταν ένας γιατρός που είναι 35-40 και είναι επιμελητής Β' σε μια κλινική και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί είναι υποστελέχωση και δεν προλαβαίνει. Και παίρνει 30.000 και παίρνει 25.000. Συμφωνώ, αυτό το είπαμε. Ναι. Είναι λίγα τα χρήματα που παίρνει, ότι αλλά και τα 60. Ναι, εκεί όμως δεν έχει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές, τις πληρώνεις από την τσέπη σου. Δεν είναι από τα 60 χιλιάρικα καθαρά. Θα πληρώσει τη γραμματέα τουλάχιστον 1,5 χιλιάρικο με τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί είναι γραμματέας 8 ώρου. Θα πληρώσει τα έξοδα του ιατρείου, τον εξοπλισμό του ιατρείου, όλα αυτά βαρύνουν εσένα. Άρα τα 60 χιλιάρικα τα οποία με τους φόρους θα φτάσουν, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Πιστεύω ότι το φορολογικό πρέπει να το δει σοβαρά και η κυβέρνηση. Και, σε εμάς, και έναντι των γιατρών και έναντι της κοινωνίας. Για μένα θα πρέπει να υπάρχει μία φορολογική κλίμακα, γιατί είναι αδικία, είναι αντισυνταγματικό να φορολογήσω μετά από κάποιο εισόδημα παραπάνω. Γιατί το Σύνταγμα λέει προσφέρουμε όλοι με τις ίδιες δυνάμεις. Το 10% στις 100.000 είναι 10.000. Το 10% στις 1.000 είναι 100. Τα 100 με τις 10.000 δεν είναι το ίδιο. Μην μιλάτε είναι για, όμως για φορολογία σε αυτή την κυβέρνηση. Έτσι την έχει μειώσει, ας πούμε, ξέρετε, σε όλους και σε όλα. Πάρα πολύ. Στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Στους νοσοκομειακούς γιατρούς έχετε δίκιο. Η φορολόγηση των εφημεριών. Των εφημεριών λοιπόν είναι το πάγιο έτοιμά μας, κύριε Λουκά, όλων των βουλευτών, όλων των παρατάξεων. Αυτοτελείς φορολόγηση των εφημεριών. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Σωστό. Αυτοτελείς φορολόγηση των εφημεριών. Δεν μπορούσε να γίνει πάλι και αυτό. Έχει κόστος, δεν μπορούσε να γίνει. Θα γίνει όμως αυτό. Να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση, γιατί υπάρχει μια ομάδα συναδέλφων που είναι στην αφάνεια και τους αδικούμε πάντοτε. Είναι αυτοί που δουλεύουν backstage για να είμαστε εμείς μπροστά οι επιφανείς γιατροί. Λοιπόν, είναι οι εργαστηριακοί συνάδελφοι. Έτσι, είναι οι παρακλινικοί γιατροί που τους ξεχνάμε και πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, στους παθολογοανατόμους χρεώσεις που παραπέμπουν πίσω στο 1992, αν δεν κάνω λάθος. Και στους εργαστηριακούς μικροβιολόγους. Ναι, σίγουρα δεν αφορά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό έχουν περάσει και άλλες κυβερνήσεις. Μιλάμε τώρα για τη χρέωση που έχουν τα εργαστήρια. Ξέρω, το clawback και το rebate. Ναι. Οι παρακλινικοί γιατροί. Καθώς επίσης και αυτό το clawback είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σαν κράτος κάποτε, σαν. Όλων μας έτοιμα. Να το ξαναδούμε πώς. Ήταν μια όχι παραδοξότητα, ήταν ένα αποκοίημα των μνημονίων. Και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα το καταργήσουμε. Δεν κατέστη δυνατόν. Υποσχεθήκαμε τώρα μέχρι το 25 σιγά σιγά θα καταργηθεί. Αυτή τη στιγμή όμως το clawback χρηματοδοτείται για να ανεβαίνει ώστε να ενεργοποιείται πιο αργά και να μπορούν, ας πούμε, να μην πληρώνουν τόσο πολλά. Κάθε χρόνο. Ίσως θα πρέπει να μπει και ένας ηλεκτρονικός κόφτης. Δηλαδή έγραψα εγώ παραπάνω και αυτό ξέρεις πρέπει να γίνει. Ποια είναι η λύση σε αυτό το πράγμα και το οποίο θα γίνει. Η ψηφιοποίηση του ΕΟΠΗ. Η ψηφιοποίηση του ΕΟΠΗ λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάθε εξέταση που ζητάς εσύ να γίνει σε real time, κατευθείαν, online, ελέγχεται, δίνεται η έγκριση και όταν αυτό συμβεί τα χρήματα θα τα πάρει αμέσως και ο εργαστηριακός όλα, ας πούμε, και θα πληρωθεί. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Αυτή είναι η λύση. Περιμένουμε να το δούμε όταν να αρχίσει γιατί να εφαρμόζεται. Γιατί είναι γεγονός να λέμε και τα tweak μας. Υπάρχει υπερσυνταγογράφηση, υπάρχει. Ξέρεις, τότε θα καταργηθεί αυτό που λες. Αυτό δηλαδή ό,τι συμβαίνει το παραπανίσω, το παραπάνω που λες, αν συμβαίνει, γιατί εγώ δεν το ξέρω, τότε αυτό πραγματικά θα φανεί. Και θα περισσέψουν χρήματα για να τη χρηματοδότηση και άμεσα και των εργαστηριακών. Ναι. Θα μπορεί να ελέγχεται ανασθενή, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να ελέγχεται ανασθενή. Γιατί η πρωτοβάθμια θα φέρει και πρόληψη. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα μπορέσει να λειτουργήσει για τον προσωπικό γιατρό όταν ο γιατρός θα είναι για 2.500 και για 2.000, γιατί πλέον ένας ασθενής έχει πολλές ανάγκες και θα πρέπει να έχει ένα ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, θα πρέπει να έχει απαιτεί πάρα πολύ έτσι. Λοιπόν, για να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση, για να μην κάνουμε άλλο αυτή τη συζήτηση, να σας πω ότι αυτές οι αποφάσεις που ελήφθησαν
από τον Υπουργό σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους. Το προτείνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Το προτείνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και το μισθολόγιο αυτό το προτείνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Ναι. Το δεχτήκαν οι ιατρικοί σύλλογοι. Άρα σημαίνει αυτοί ξέρουν καλύτερα. Να μην κάνω εγώ. Η Ομοσπονδία όμως δεν είναι νοσοκομειακών γιατρών. Πάντως υπάρχει. Η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών είναι για άλλο πράγμα, Νίκο. Δεν είναι για το. Ναι, εντάξει, σίγουρα η ιατρική σύλλογη. Ναι, πάντως, αν μου επιτρέπετε, θα πω το εξής, γιατί μιλάτε, προσπαθώ όρανα. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε που ανήκω ιδεολογικά, αλλά θα πω μια αλήθεια. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Θα πω μια αλήθεια που αντιλαμβάνομαι εγώ. Εγώ βλέπω ότι γίνονται τεράστιες επενδύσεις στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Βλέπω μεγάλα funds τύπου CBC, CBT κλπ. Να σκουπίζουν τα πάντα. Βλέπω πολύ μεγάλες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπω ανασχεδιασμό ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Γενικότερα στις κλινικές της περιοχής μας, στη Λάρισα, μεγάλες επενδύσεις. Και αυτό με βάζει σε κάποια σκέψη. Δηλαδή, όταν ρίχνεις 6 εκατομμύρια κάτω. Άλλο ανασχεδιασμός, άλλο. Ο ανασχεδιασμός έχει σχέση με νέες επενδύσεις. Άλλο η συγκέντρωση δυνάμεων, άλλο η. Και υπερσυγκέντρωση, θεάνατο. Εταιρείες κλπ. Και άλλο επενδύσεις. Πετε μου μια επένδυση που είδατε σε εμάς, στον τόπο μας. Εγώ θα πω ότι η κλινική. Πετε μου στη Λάρισα. Στη Λάρισα, ναι, επένδυση ήταν το κύριο Πίπη, κλινική 6 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας δώσουμε αμέσως απαντήσεις. Με τη μία. Θα με ρωτάς και θα σου απαντάω. 2.000 ιδιωτικές κλίνες. Θα με ρωτάς και σου απαντάω. Δεύτερη επένδυση του κύριου Νταβέλη. Δεύτερη επένδυση του κύριου Νταβέλη. Ρώταμε. Να σου πω και στα Τρίγαλα και στο Βόλο. Όλα αυτά είναι καινούργιες επενδύσεις. Δεν είναι παλιές επενδύσεις. Είναι καινούργιες. Οι ιδιωτικές κλίνες πιθανόν να γίνουν τριπλάσια. Έτσι. Δεύτερον, εδώ στο Βόλο επίσης έχουμε μια νέα στρατηγική αναδιαμόρφωση. Η Άνασα τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Έχει φτιάξει καινούργια τμήματα. Τεχνικούς νεφρούς, ψηφιακά χειρουργία, μαστογραφίες, το ένα το άλλο. Εξυγχρονίζεται η κλινική Παπαϊωάννου. Ο κύριος Μαραβέγιας δημιουργήσε ένα νέο δεδομένο, πήρε το γεροκομείο της. Στο Μαλάκι, μπήκε στρατηγικά με συναδέρφους του αγόρα στην κλινική Κωνσταντινόπουλου, μεταμορφώνεται κλινική σιγά σιγά γάτσο. Θέλω να πω ότι στο χώρο της ιδιωτικής υγείας έτσι φαίνεται ότι πέφτουν χρήματα. Ρωτάω λοιπόν, γιατί κάτι βλέπουνε. Δεν μπορεί να μην κάτι βλέπουν. Αν η πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης είναι να ενδυναμώσει τον ιδιωτικό τομέα, να παρέχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες σε λελογισμένο κοστολόγιο, δηλαδή να μπούμε σε μια άλλη εποχή όπου τα κοστολόγια δημόσιου και ιδιωτικού δεν θα έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, τότε ενδεχομένως όλες αυτές οι λογικές του να δίνεις ένα πρίμη στο γιατρό του νοσοκομείου να μπορεί να χειρουργηθεί έξω, το να έχει μια άλλου είδους επαφή ο ιδιώτης και με το νοσοκομείο και με τον ιδιωτικό τομέα, είναι θέμα καθαρά ιδεολογικό. Εάν πιστεύεις στο δημόσιο φορέα υγείας, πρέπει οι κινήσεις σου να το αποδεικνύουν. Αν πιστεύεις σε ένα μεικτό σύστημα υγείας, και αυτό φαίνεται. Αν πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο μέρος πρέπει να πέσει στην ιδιωτική υγεία, και αυτό φαίνεται. Είναι προφανές λοιπόν ότι είναι θέμα πολιτικής αυτό. Δεν μπορεί να έχει σχέση με το γεννηματά η πολιτική που ακολουθείτε σήμερα, λόγω συνδικών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σήμερα λοιπόν τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει σήμερα. Εδώ στο Βόλο. Οι άρρωστοι που πηγαίνουν και αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο δεν νομίζω να είναι πάνω από το 30% με τίποτα. Ούτε το 30% δεν φτάνουν. Οι άλλοι όλοι κάπου αλλού πηγαίνουν. Πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα που είναι εδώ και πηγαίνουν φυσικά μετά πιο μακριά. Στη Λάρισα πάλι συνέβαινε το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν έτσι, προφανώς το κάνουν για να κρατήσουν αυτόν τον κόσμο. Για να μην πάει αλλού, ας πούμε. Θα μπορούσε πράγματι το νοσοκομείο να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αγοράς που είναι και δωρεάν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι αποφασισμένο αυτό. Είναι ορισμένοι που δεν πάνε στο νοσοκομείο, πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσε το νοσοκομείο να είναι καλύτερο, να κρατήσει περισσότερους. Για αυτούς που έχουν ιδιωτικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε. Το νοσοκομείο δεν είναι η λογική μας πάντα. Ήταν ότι το νοσοκομείο δεν είναι το καταφύγιο των αδυνάμων μόνο. Είναι και η επιλογή αυτών που μπορούν. Αυτό ήταν ο στόχος μας πάντα σαν νοσοκομείο. Δηλαδή αυτός που μπορεί, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο τέτοιος κλπ. Να μας επιλέξουν. Ο πλούσιος, ο άλλος που ξέρει. Να μην κρυβόμαστε. Πριν από 10 χρόνια,
όσοι πηγαίνουν στο δημόσιο νοσοκομείο ήταν επιλογή τους 150%. Ξέρετε γιατί? Ναι. Γιατί πρέπει ήταν σίγουροι ότι το νοσοκομείο παρέχει την υψηλότερη από πλευράς επιστημονικού και ιατρικού επίπεδου υπηρεσία. Όταν περάσαν σιγά σιγά αυτά τα χρόνια, δηλαδή άκουγα όλο τον κόσμο που εγώ θα πάω στο χειρουργείο, θα πάω στο νοσοκομείο το χειρουργείο, θα πάω στο νοσοκομείο το γιατρό. Και οι κλινικές λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Τώρα έχουμε μια ανατροπή. Οι περισσότεροι, λόγω της αποστελέχωσης του νοσοκομείου, Τανάση, λόγω της αποστελέχωσης, ναι, έτσι, τι κάνουν? Αναστροφή κάνουνε, δεν έχει γίνει ακόμα. Κάνουν όμως την επιλογή, πρώτα να χειρουργούνται πλέον στον ιδιωτικό τομέα. Ζητάνε το Λιούπι να χειρουργήσει στην κλινική που συνεργάζεται. Ζητάνε στο πανεπιστημιακό. Ζητάνε στο πανεπιστημιακό το ίδιο. Ο πανεπιστημιακό ζητάει, έλα έξω να χειρουργηθείς εκεί. Στο πανεπιστημιακό λοιπόν. Έχει αλλάξει στο πανεπιστημιακό για να πας να χειρουργηθείς. Για ένα χειριστό. Θέλει η αναμονή, έχει αναμονή ένα χρόνο. Είναι πνευματικότητα αυτή. Μην την κρύβουμε και τώρα. Ναι, και δεν για να πας να κάνεις ένα αγγειολογικό, ένα αγγειοχειρουργικό. Πάλι έχεις αρκετούς μήνες. Όλοι έχουμε δεχόμαστε τηλέφωνο, αν έχουμε κάποιο γνωστό. Έτσι είναι. Στο πανεπιστημιακό, μήπως γίνουν αυτοί οι μήνες. Αν ήξερα ότι θα εξελιχθεί έτσι κουβέντα, θα έβγαζα και έναν καλό μου φίλο, τον Ντόμητο Μαλτέζο, που είναι αγγειοχειρούργος και είναι πρόεδρος της ιατρικής υπηρεσίας στο ΚΑΤ στην Αθήνα, που είμαστε χρόνια μια φιλία, ο οποίος λέει συγκεκριμένα, δώστε μου τη δυνατότητα και μιλάει και σε κυβερνητικούς παράγοντες, γιατί πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες ήταν και πελάτες του, ήταν ασθενείς του. Δώστε μου ένα όροφο στο ΚΑΤ, να το μετατρέψουμε, ρε παιδί μου, σε κανονική, ας πούμε, χειρουργική κλινική, να μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Δεν θέλω να βγω έξω να το κάνω. Δώστε μου τη δυνατότητα να το κάνουμε στο νοσοκομείο, με το προσωπικό που έχουμε. Το ζητάει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια αγωνία ενός κορυφαίου γιατρού και να λέει, δεν θέλω να βγω έξω, δώστε μου τη δυνατότητα αυτή την καλή δουλειά να την κάνω στο νοσοκομείο. Να έχω όμως το νοσηλευτικό προσωπικό, να έχω το μαγνητικό μου. Εκεί είναι. Είναι, αλλά δεν ξέρω. Ναι, φίλος μου. Ναι, δεν ξέρω όμως αν αυτό θα συμβαίνει εσάι. Αυτό λέω. Αλλά όταν δεν αμείβεσαι. Δώστε μου έναν όροφο να κάνω. Μπορώ εγώ να πάω στο νοσοκομείο, δώστε μου έναν όροφο. Αυτό είναι πρόταση ενώ στην κυβέρνηση να στελεχώσει, εννοεί, να στελεχώσει με τέτοιο τρόπο τα δημόσια νοσοκομεία να μπορούν οι γιατροί. Μα δεν διαφωνούμε και εμεί. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα χειρουργεία. Μιλήσαμε και μιλάνε ρεαλιστικά, ας πούμε. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτά κάνουμε. Στόχος μας. Φυσικά είναι αυτός. Αυτός που λέτε εσείς. Αυτός που λες εσύ, Χρήστο. Παύλο. Εμείς είχαμε και άλλη πρόταση πέρα από αυτό. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτά τα πράγματα. Να βρεθούν χρήματα δηλαδή για τους γιατρούς από το εκπαιδευτικό έργο που θα κάνουν. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Αυτό που είπα προηγουμένως. Για τους νέους γιατρούς να πηγαίνουν σε νοσοκομεία τα οποία να είναι ίσως μια διετής θητεία αμέσως μετά το πέρας της ειδικότητας, προς εμπέδωση εμπειρίας να το λέμε, και να πηγαίνουν σε νοσοκομεία ώστε να αποκτούν την εγχειρητική εμπειρία ή την κλινική εμπειρία, αν είναι παθολογικού τομέα ή και του εργαστηριακού τομέα, και να γνωρίζουν από κοντά την ειδικότητα παίρνοντας πρωτοβουλίες. Έτσι θα μπορούσες να έχεις αρκετά νοσοκομεία στελεχωμένα με νέους γιατρούς και από εκεί να αντλήσεις τα καινούργια στελέχη που θα στελεχώσουν το ΕΣΥ. Είναι μια πρόταση. Δηλαδή δύο χρόνια, προς εμπέδου στην εμπειρία. Και τα έξι να γίνονται οχτώ δηλαδή. Να γίνουν οχτώ. Πάντως, σε ένα νοσοκομείο όμως που να προσφέρει και μια τεχνολογία, να πάω εγώ να μάθω ρομπότ, να πάω να μάθω μια καινούργια τεχνική, όπως όταν πήγα στο πανεπιστημιακό να ειδικευθώ. Ήθελα να δω τις υποειδικότητες της μευτικής, τότε δεν είχαν θεσμοθετηθεί. Ήθελα να δω εξωσωματική, ήθελα να δω κολποσκόπηση, λαπαροσκόπηση. Αλλιώς θα συνέχιζα εδώ στο νοσοκομείο του Βόλου. Να πω και κάτι, κύριε Πενέτη. Καταρχήν, όπως αξιολογείται το δημόσιο νοσοκομείο και οι γιατροί και βαθμολογείται με τον τρόπο, πρέπει να γίνεται και στην ιδιωτική κλινική. Στην ιδιωτική. Γίνεται. Προσέξτε, γιατί. Δεν γίνεται. Γίνεται από τον κόσμο μόνο αυτό. Θα σας πω γιατί δεν γίνεται. Διότι εμένα μου ήρθε. Αν εγώ υπερβώ το κόστος. Όχι, δεν γίνεται. Όχι μόνο με ελέγχου ποιότητας στον ιδιωτικό τομέα, αν κληθεί. Προσέξτε, γι' αυτό όμως τι γίνεται. Αν δεν κληθεί, αυτό που λέει δίκιο. Αν κληθεί. Αν δεν κληθεί όμως, καταλαβαίνεις ότι αυτό χάνει σε φήμη. Ναι, και εκτός αυτού μπορεί να παρουσιαστεί. Του να αφήνει στους πελάτες. Ναι. Ναι. Παρουσιάζει το εξής. Το παρουσιάζει σαν προσόν. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως οτιδήποτε χειρουργείο κάνω στον ιδιωτικό τομέα κοστολογείται.
γράφονται για το κοστολόγιο. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Έχει ερωτηματολόγιο να είναι ευχαριστημένο ο πελάτη. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δεν είναι αν είναι αυτό, αν είναι ασφαλέ. Προσέξτε. Είναι κοστολόγιο, είναι η ένδειξη. Συγγνώμη, Νίκο. Είναι και η ένδειξη. Θέλω να φτάσω στο σημείο να δω αν είναι ασφαλέ στον ιδιωτικό τομέα το χειρουργείο. Δηλαδή, μπορεί ένα αναισθησιολόγο να στείλει 4 χειρουργεία μαζί. Μπορεί. Όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται στον ιδιωτικό. Γίνεται. Υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα που στείνονται 4 χειρουργεία από τον ίδιο αναισθησιολόγο. Διότι είναι το κέρδος το επί 4. Μπορεί να ελέγξει ταυτόχρονα σε διάστημα τόσης ώρας 4 χειρουργεία μαζί. Επειδή γνωρίζω ότι γίνεται στο ιδιωτικό. Άρα, λοιπόν... Δεν νομίζω ότι βάζει βαριά χειρουργία ταυτόχρονα. Νομίζω εντάξει, ότι... 4 χειρουργία, μπορεί το ένα να είναι λιγότερο βαρύ, αλλά είναι 4 χειρουργία. Πώς είναι δυνατόν, διακτηνίζεται σε 4 χειρουργία διαφορετικά. Γι' αυτό λέω, όσο σκληροί είμαστε με το δημόσιο τομέα και ζητούμε την αξιολόγηση, άλλο τόσο το Υπουργείο πρέπει να γίνει αυστηρό με την αξιολόγηση των ιδιωτικών κλινικών που κατέχουν χειρουργία, που έχουν χειρουργία. Να είναι και εκεί αποφασιστικοί και να ελέγχουν. Διότι πολλές φορές το κέρδος είναι αυτό το στατικό που σου δημιουργεί μια εξάρτηση να κάνεις πράγματα υπερβαίνοντας την ασφάλεια του ασθενούς, διότι πρέπει να παράγεις κέρδος στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος της χρήσης και για την κλινική και για τους μετόχους κλινικής και για τους χειρουργούς που είναι. Αυτού λοιπόν δεν υπάρχει ένα κενό. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει, τη δική σας, δεν πρέπει να ελέγχονται από κρατικό φορέα όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που κατέχουν χειρουργία, ναι ή όχι? Σαφώς. Γιατί δεν το κάνουν? Μόνο τα χειρουργία. Γενικώ. Νεφρός. Ναι, γιατί δεν το κάνουν? Τεχνικός νεφρός. Γιατί δεν έχουμε δηλαδή αντίστοιχο έλεγχο από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Θεωρεί δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας ότι είναι στο απειρόβλητο και ότι όλα γίνονται βάσει πρωτοκόλλου? Ποιος το ελέγχει? Πάντως εγώ ποιος από κάτι ποιος σας είπε εσάς ότι δεν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα? Γίνεται. Γίνεται βέβαια. Πότε? Άλλο ο έλεγχος ποιότητας που μίλησα εγώ προηγουμένως, που ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών όλων, ας πούμε, τέλος πάντων, και άλλο ο έλεγχος, όπως λέτε αυτός, γίνεται. Γίνεται, υπάρχει από το κράτος. Υπάρχει, ναι. Έχει έρθει εδώ σε ιδιωτικές. Δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Πάντως το φάκελο κάθε ασθενούς υπάρχει στο λογική τεκμηρίωση χειρουργείου, λέω. Δεν λέω για το αν μπαίνει, γιατί μπαίνει στο χειρουργείο. Μιλάω για τη στελέχωση των χειρουργείων και για των γιατρών που κάνουν τα χειρουργεία. Εγώ θα μιλήσω τώρα για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τη ιδιωτική. Και στις ιδιωτικές κλινικές εδώ. Εντάξει, μην κρυβόμαστε. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει στελέχωση. Γιατί ίσως δεν συμφέρει τον επιχειρηματία, δεν υπάρχουν οι γιατροί, δεν γνωρίζω γιατί, δεν υπάρχει στελέχωση. Εδώ Νίκο, θα διαφωνήσω. Εγώ η εμπειρία μου είναι ότι η στελέχωση και των χειρουργείων και της μονάδας εντατικής θεραπείας στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που συνεργάζονται. Όχι σε όλα. Εσείς, ναι, προσωπικά. Μπορεί. Ναι. Η ΑΣΟ και άλλα. Δεν συμβαίνει σε όλα. Μαρία, δεν συμβαίνει σε όλα. Έχω και εγώ κάποια εμπειρία. Το ΙΑΣΟ είναι υψηλού επίπεδου. Δεν μιλάω για το ΙΑΣΟ. Δεν μιλάω για το ΙΕΣΟ, υπάρχουν και άλλες κλινικές. Και δεν μιλάω για το ΙΕΣΟ. Μίλησε για την ογνολογική κλινική και αναφερόμαστε στο ΙΕΣΟ, αλλά και στο ΆΝΑΣΑ. Και η στελέχωση έχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσω, ευτυχώς. Πόσους γιατρούς έχει? 2 γιατρούς. Δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσω, αλλά το επίπεδο της νοσηλείας, πιστέψτε, είναι πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω η στελέχωση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Και δεν το λέω για διαφημιστικούς. Ότι αυτός που υπογράφει, ας πούμε, σαν αισθησιολόγος που είναι από τη Θεσσαλονίκη, για να έχει την άδεια να λειτουργεί η ΜΕΘ, ο αναισθησιολόγος είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο οποίος πρέπει να παρίσταται, αλλά δεν παρίσταται. Αυτό είναι τέλος. Για το θέμα με τους γιατρούς, ιδιωτικό τομέα, δεν μπορώ να σας πω. Το νοσηλευτικό προσωπικό, συμφωνώ μαζί σου. Είναι καταπληκτικές. Μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Μαρία, βγάλε και τον κύριο Τσάμι να ακούσουμε και μια πρόταση και από τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί είχε κάνει έτσι κι αλλιώς, νομίζω, όταν μαζευτήκατε, είχατε αποφασίσει να κάνετε κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο πριν από. Είχε γίνει μια πρόταση η οποία είναι αναρτημένη κιόλας στη σελίδα του Συλλόγου τον Απρίλιο ή τον Μάιο, νομίζω, του 2022. Προτάσεις επί τη ευκαιρία ποιου γεγονότος? Είχε γίνει μια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχα ζητήσει από τους ιατρικούς συλλόγους. Εγώ δεν μετήχα τότε. Συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο. Για την πρωτοβάθμια. Για τις διαβουλευτές. Για την πρωτοβάθμια ήταν τότε το νομοσχέδιο. Ήταν και για τη δευτεροβάθμια. Ναι, τώρα κατέβηκε πριν λίγες μέρες. Τώρα είναι ακόμη σε διαβούλευση. Έλα, πρόεδρε.
Καλησπέρα ή καλημέρα να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Κάντε μας, πέστε και την άποψή σας και κάντε μας και ένα ρεζουμέ εσείς πώς θα, την κουβέντα που παρακολουθήσατε. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί βρισκόμαστε εν όψη πολύ σημαντικών εξελίξεων σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση και το οποίο διαβούλευση λύγει, όπως ξέρετε, την ερχόμενη Πέμπτη. Γι' αυτό και εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο την προηγούμενη Δευτέρα αποφασίσαμε ομόφωνα να κάνουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση, την Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή μεθαύριο, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι συνάδελφοι, γιατί βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε μια πολύ κομβική στιγμή για την δημόσια υγεία και βέβαια που έχει να κάνει η δημόσια υγεία, όπως έχουμε πει, υπηρετείται και από τον ιδιωτικό και από τον κρατικό τομέα. Να θυμίσω, πιθανόν σε αυτό αναφέρεστε, ότι τον Απρίλιο μας πέρασε και λόγω των σχετικών συζητήσεων για το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυρία Γκάγκα αυτές τις μέρες, εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογο είχαμε συνεδριάσει και ομόφωνα είχαμε αποφασίσει τα εξής σημεία, τα οποία πήραμε την εξής απόφαση, η οποία απόφαση αυτή διαβάστηκε και στη Γενική Συνέλευση και βέβαια στάθηκε και στον Παλαιό Ιατρικό Σύλλογο και στο Ιατρικό Σύλλογο και διαβάστηκε στη Γενική Συνέλευση της 16 Απριλίου. Και θέλω παρακαλώ να μου δώσει τη δυνατότητα να το διαβάσω. Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Ιατρικού Συλλόγου της 4 Απριλίου που μας πέρασε αποφάσισε τα εξής ως πρόταση. Η δραστηριότητα και η παρουσία του ιδιωτικού και κρατικού τομέα στην παροχή υγείας να είναι διακριτή, ξεχωριστή και να μην επιτρέπεται η αλλοεπικάλυψη και αλλοεδιείσδυση του ενός τομέα στον άλλον. Η σχέση των δύο τομέων να είναι σχέση συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, με κάλυψη των αναγκών του ενός τομέα από τον άλλον σε επίπεδο προσωρινών συνεργασιών, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για έκτακτες και εξαιρετικές καταστάσεις που θα βασίζονται σε ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις. Πραγματικό παράδειγμα ήταν αυτό που κάναμε εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος που συμμετείχαμε στην πανδημία και πήγαμε και κάναμε εφημερίες και βοηθήσαμε τους συναδέλφους μας. Κάλυψη των κενών θέσεων των κρατικών νοσοκομείων με ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σοβαρές οικονομικές αποδοχές των ιατρών στο επίπεδο 3:1, όπως ήταν παλιά, και όχι 2:1, 3:1 ήταν παλιά, σε σχέση με τον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου, όχι γιατί υποτιμούμε το δημόσιο υπάλληλο, αλλά ακούστηκαν οι απόψεις, γιατί πραγματικά ο γιατρός έχει άλλες ευθύνες και άλλες. Προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με απλές καταστάσεις. Και με πλήρη και σοβαρή αποζημίωση του χρόνου εφημεριών του κάθε ιατρού και καμιά αποδοχή προτάσεων ενδιπλασματικών εφημεριών, κατάσταση που μας τραυμάτισε τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Άρση του προσωρινού μέτρου για εκτέλεση χειρουργείων ασθενών των κρατικών νοσοκομείων σε ιδιωτικές κλινικές και επιστροφή των χειρουργών του ΕΣΥ στις κρατικές θέσεις τους και γενικώς απαγόρευση εισόδου ελευθεροπαγγελματιών ιατρών στα κρατικά νοσοκομεία και των κρατικών ιατρών στις ιδιωτικές κλινικές. Γιατί δεν έχει ακουστεί απόψη ότι το επόμενο βήμα θα είναι να μπορούν να μπουν και οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις που θα υπάρχουν. Είναι το επόμενο βήμα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου το επόμενο διάστημα. Και γενναία αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία από το απαράδεκτα καθυλωμένο επί δεκαετίες ποσοστό επί του ΑΕΠ, που είναι 4% στη χώρα μας, με αφορμή μνημόνια και δικαιολογίες στα μνημόνια, που πρέπει να φτάσει οπωσδήποτε στο 6% όπως έχει προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για κάθε χώρα. Και θυμίζω ότι ο μέσος όρος για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7%, ήταν 7% και με αφορμή την πανδημία έχει φτάσει πια ο μέσος όρος στο 10%. Άρα είμαστε πάρα πολύ πίσω στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, των δημοσίων δαπανών για την υγεία και οι δικαιολογίες ότι είχαμε μνημόνια έχουν φύγει, οι δικαιολογίες όμως ότι δεν έχουμε χρήματα δεν ισχύουν, δεν θα έπρεπε να ισχύουν γιατί πρέπει να αποφασίσουμε με γενναίο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, δεν αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών όπως θα έπρεπε να είναι, όπως ακούστηκε, φυσικά δεν είναι ελκυστική αυτή η μισθή, γι' αυτό και δεν έρχονται οι γιατροί, γι' αυτό φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουμε τέτοια αιμορραγία προς το εξωτερικό. Έχουμε το απίστευτο ότι στη χώρα μας υπερπαράγουμε γιατρούς, αυτό είναι πρόβλημα, και δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία μας. Αν λοιπόν ισχύσουν όλα αυτά που ακούγονται, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια φοβερή σύγχυση γενικώς με το τι θα γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Και η αλληλοεδιείσδυση και η αλληλοεπικάλυψη θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκαθαρισμένες σχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι αυτό που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι μια αντιγραφή, όπως είπε και ο κύριος Μαλιδρέτος, από συστήματα υγείας σε άλλες χώρες, που πάει να εφαρμοστεί με copy-paste διαδικασία στη χώρα μας, χωρίς να υπολογίζει ότι αυτές οι χώρες έχουν άλλο παρελθόν, έχουν άλλη ιστορία, έχουν παράδοση σε συστήματα υγείας που διόρθωσαν τις καταστάσεις και στρεβλές καταστάσεις, πάει να εφαρμοστεί με ένα copy-paste και μια δικαιολογία ότι ξέρετε αυτά συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Όχι, δεν γίνονται έτσι απότομα όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θα επιφέρουν τεράστια προβλήματα και εδώ μας ακούει ο κόσμος. Κοιτάξτε, το να έχεις νοσοκομείο που να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, όπως το έχουμε ζήσει έστω και με τα προβλήματά του στο παρελθόν και βλέπουμε ότι συνεχώς αυτό διολυσταίνει και σας τα λέει αυτά ένας που είναι στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Προσέξτε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα πολιτισμού, όπως ακούστηκε. Είναι θέμα ζωής και θανάτου για τους περισσότερους ανθρώπους. Επομένως, θα πρέπει να κριθεί και να πάρθουν αποφάσεις με τέτοιο τρόπο που να υπερασπιστούν το κρατικό νοσοκομείο και το δημόσιο σύστημα υγείας με τρόπους σύγχρονους, εφάνταστους, ευέλικτους, αλλά όχι με τρόπους οι οποίοι θα το ακυρώσουν στην πορεία, γιατί υπάρχουν κάποιες αιμονές. Μάλιστα, κυρία Γκάκα, στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου της 16 Απριλίου που ήταν παρούσα και προς τιμή της ήταν παρούσα και μας άκουσε, είχε πει και το εξής, ότι θέλει να απελευθερώσει τους γιατρούς. Αυτό ήταν το μότο. Και μάλιστα υποστηρίζει αυτή τη μεταρρύθμιση, γι' αυτό και την έφερε. Όμως αυτή η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, διότι δεν θα είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι μας. Μάλιστα. Άρα είστε κάθετος ότι δεν πρέπει να υπάρξει οι δημόσιοι χειρουργοί να χειρουργούν στις ιδιωτικές και οι ιδιωτικοί ιδιώτες χειρουργοί να χειρουργούν στο νοσοκομείο. Είστε κάθετος αυτό. Ακούστε, αυτή δεν είναι προσωπική μου άποψη. Αυτή είναι άποψη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο είναι ακόμη σε ισχύ. Μάλιστα. Και αυτή η άποψη θα κατευθεί στην Γενική Συνέλευση την Τετάρτη που έρχεται, ώστε να τοποθετηθούν όλοι. Μα όλοι, ανεξαιρέτως, επί της ουσίας. Γιατί, για να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Λιούπης, αν μπορέσουμε να βγάλουμε μια άποψη ως ιατρικός σύλλογος και να την καταθέσουμε στη δημόσια διαβούλευση συντεταγμένα όπως πρέπει να κατευθεί και όχι αορίστως και γενικώς. Αν παρόλα αυτά, κύριε Τσάμι, περάσει με κάποιες διορθώσεις το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και γίνει πραγματικά νόμος του κράτους και έχουμε τη δυνατότητα οι νοσοκομιακοί να έχουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα το ιατρείο τους ή να χειρουργούν έξω, αυτό τι θα σημαίνει κατά την άποψή σας για τον ιδιωτή γιατρό? Αυτή τη στιγμή, παρακαλώ να διορθώσετε το πρώην πρόεδρος, εξακολουθούμε να είμαι πρόεδρος. Ναι, σωστό. Έτσι, γιατί ακόμη δεν έγιναν οι διαδικασίες όπως πρέπει. Σύμφω. Οπότε Μαρία, σβήσε το πρωί από κάτω. Για του λόγου Μαγνησίας, παρακαλώ. Ναι, όχι Βόλου, Μαγνησίας. Λοιπόν, εντάξει, ήταν λάθος από το κοντρόλ. Θα το διορθώσουμε και βάλε και Μαγνησίας. Ναι, γιατί είναι για λόγους τυπικότητας. Σωστό, τάξης. Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί και ήδη συμβαίνει, να ξέρετε ότι υπάρχουν. Ας πούμε, τον Απρίλιο που συζητήσαμε αυτό και βγάλαμε αυτή την άποψη, ξέρετε ποιος μας έκανε την πρόταση? Μας την έκανε ένας νέος γιατρός χειρουργός ιδιώτης, ο οποίος τώρα μάλιστα εκλέχθηκε με το άλλο ψηφοδέλτιο, ο οποίος είχε την αγωνία του αθέμητου ανταγωνισμού, πιθανού αθέμητου ανταγωνισμού, από τους νοσοκομιακούς γιατρούς που βγαίνουν έξω, και βέβαια το είπε ο κύριος Λιούπης ότι βγαίνουν συνήθως σε μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και μάλιστα παρανόμως, άρα με τον ίδιο τρόπο αυτή τη στιγμή. Σαν να υπονοούμε ότι νομιμοποιούμε μια παράνομη δραστηριότητα. Τι νομιμοποιούμε? Αυτός λοιπόν ο νεαρός συνάδελφος ήρθε στο ΔΣ και τον ακούσαμε και κατέθεσε την πρότασή του και με βάση τις απόψεις του βγάλαμε αυτές τις αποφάσεις και μάλιστα ήταν και στη Γενική Συνέλευση και ήθελε να μιλήσει, να πει στην κυρία Γκάγκα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αθέμητου ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί και μάλιστα εις βάρος των ιδιωτών γιατρών και μετά θα έρθει το κράτος και θα πει: Κοιτάξτε, επειδή δεν μου φτάνουν οι γιατροί του νοσοκομείου, μια και δεν είχαμε πολλούς και βγαίνουν έξω, ας καλύψουμε τα κενά και με ιδιώτες γιατρούς, να τους βάλουμε μέσα να βοηθήσουν την κατάσταση. Αυτό όμως θα δημιουργήσει αλληλοεπικάλυψη και αλληλοδιείσδυση. Το αποτέλεσμα, ο ένας θα κοιτάει τον άλλο με μισό μάτι. Το αποτέλεσμα, εκεί που ήμασταν διαιρεμένοι πολλαπλώς ως γιατροί, λόγω ειδικοτήτων, λόγω εργασιακής απασχόλησης, ιδιώτες γιατροί, νοσοκομιακοί γιατροί, τώρα θα είμαστε ακόμη περισσότερο διχασμένοι και διασπασμένοι, γιατί ο καθένας θα κοιτάει τον άλλον με μισό μάτι ως ότι πιθανόν είναι ο εχθρός του και ο αντίπαλός του.
Αυτά θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε ξεκάθαρους ρόλους με αυτό το οποίο είπαμε. Και δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι άποψη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, ξεκάθαρη και σαφέστατη. Μάλιστα. Είστε κάθετα λοιπόν απέναντι στο σχέδιο νόμου αυτό. Ωραία. Εκείνο που θέλω να καταλάβω είναι το εξής. Γιατί οι ιδιώτες γιατροί, αν μπορούν να χειρουργούν στο νοσοκομείο εν αντιαμοιβής, θα δημιουργήσει πρόβλημα? Μα ποιος σου είπε αυτό ότι θα γίνει? Αν γινόταν, λέει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκτός αν δεν πάει κανένας. Το προβλέπει το νομοσχέδιο. Ναι, αν δεν πάει κανένας και είναι άγωνη η ειδικότητα, μπορεί να συμβεί. Όχι τώρα να πάει. Ναι, λέω στην περίπτωση που συμβεί, τι θα κερδίσει, γιατί είναι εναντίον. Θα πάει με σύμβαση part-time. Έτσι, με σύμβαση part-time. Και θα πληρώνει το στι. Θα πληρώνει στα 3 πέμπτα, σας το είπα προηγουμένως. Στα 3 πέμπτα. Αφού θα δουλεύει 3 μέρες την εβδομάδα, θα κάνει μία εφημερία. Το χειρουργείο πώς θα. Τα 3/5. Το χειρουργείο. Τις άλλες 2 μέρες θα δουλεύει εκεί που δούλευε. Μετά θα είναι εκείνο το παρακολουθεί το χειρουργείο ή θα είναι στο ιατρείο του? Γιατί πρέπει να δουλέψει στο ιατρείο του. Το χειρουργείο τι να παρακολουθεί? Γιατί στο νοσοκομείο έτσι είναι, έχετε προσωπικά χειρουργεία? Προσωπικά. Είναι ομάδα σου. Ναι, ομάδα σου. Ναι, το παρακολουθούν να του εφημερεύει. Ομάδα υπάρχουν τόσο πολλοί γιατροί όμως. Εντάξει, Νίκο, αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα ακούω, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι πολλοί γιατροί. Και αυτού που χειρουργεί εσύ του παρακολουθούν οι άλλοι όταν εφημερεύουν. Πόσοι άλλοι είναι? Ένα ή δύο οι άλλοι. Και θέλω να πω ότι όταν υπάρχει υποστηρέωση. Δεν μπορώ να κάνω τώρα σε αυτό το πράγμα αντεγκλήσεις, κύριε Λουκά. Ας πούμε, αν θέλετε να ρωτήσετε με κάτι, να απαντώ. Ας πούμε. Όχι, εντάξει. Η τοποθέτηση του, ναι, του κύριου Τσάνη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βάζει είναι όμως ξεκάθαρη και κάθετη. Ναι, θα το θέσει άλλωστε στη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου, αυτό κατάλαβα. Πάντως. Διαφωνώ γιατί σε ορισμένα πράγματα που καταλήγει είναι εικασίες κατά τη γνώμη μου. Όπως. Θα γίνει τούτο, θα γίνει εκείνο, θα γίνει. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνουν, θα συμβούν όλα αυτά που είπε. Τι δεν θα γίνει δηλαδή? Αν γίνει τούτο, αν γίνει εκείνο, όπως είπες, εν συνεχεία προχωράς και λες, αν συμβούν αυτά, θα συμβεί το παρακάτω, το παρακάτω. Δηλαδή προχώρησες, ας πούμε, να... σαν να φέρνει την καταστροφή είναι αυτό. Εγώ κατά τη γνώμη μου. Δεν φέρνει την καταστροφή καθόλου. Από την άλλη μεριά δίνει κάποιες λύσεις αυτό το καιρό που γίνεται. Νομίζω. Θα βγουν οι νοσοκομιακοί γιατροί, θα τους δοθεί δυνατότητα να βγουν έξω? Νοσοκομιακοί γιατροί θα τους δοθεί δυνατότητα να βγουν έξω. Ωραία. Οι ιδιώτες γιατροί θα τους δοθεί δυνατότητα να βγουν στο νοσοκομείο? Μόνο για μια ειδικότητα για την οποία δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είναι άγνωστο. Άρα θα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ήδη ο κύριος Βενέτης είχε αυτή πει. Αυτή η δυνατότητα θα δίνεται. Αν κρυφτεί άγνωστο. Στην προεκλογική περίοδο είχε πει ο κύριος Βενέτης ως πρόταση. Να αν θέλει η ιδιότητα, μπορεί να πάρει μια σύμβαση. Ο κύριος Βενέτης είχε πει προεκλογικά να μπουν οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία για να βοηθήσουν. Εμείς μπήκαμε με τον τρόπο που μπήκαμε. Συμφωνώ και άλλη μια φορά. Μπράβο ήταν αυτό. Δεν πληρωθήκατε ακόμα βέβαια, δεν έχει σημασία. Σήμερα από ό,τι έμαθα πιθανόν πληρωθήκαμε σήμερα. Ωραία. Εντάξει, να και ένα καλό νέο. Να βγάλουμε και ένα καλό νέο. Εγώ δεν είπα να κάνω πρόβλημα. Ιδιώτες γιατροί στο γραφειοκρατία. Στο ελεγκτικό συνέδριο πήγε. Τα ξέρει ο Μάκης, τα ξέρει αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Τι έλεγες? Εγώ δεν είπα να μπουν ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία. Εγώ πρότεινα λύσεις πώς θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είπα πουθενά ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν προεκλογικά, το είχε πει αγαπητέ Χρήστο Βενέτη, το είχε πει για να μπουν ιδιώτες για να βοηθήσουν. Εν πάση περιπτώσει. Πού το είπα αυτό? Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εμείς θέλουμε. Δεν είπα εγώ κάτι, μην λέτε πράγματα που δεν είπα. Εγώ είπα συγκεκριμένα. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό. Άμα δεν το είπατε, δεν το είπατε. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις. Κάποιοι συμφωνούν με κάποιες προϋποθέσεις. Τις οποίες ακούσαμε. Θα τα εκφράσω στο σύλλογο μέσα, θα βγάλω μια τελική απόφαση. Δεν συμφωνούμε όλοι, βέβαια. Θέλω την άποψη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας στη διαβούλευση. Σίγουρα. Όπως και θα προσπαθήσω να την πείτε και στο στάδιο των επιτροπών. Ξέρεις, μία μέρα καλούμε στη δεύτερη συνεδρίαση, καλούμε εκπροσώπους των Φαρέων. Αν θα θέλατε και δεν θα μπορούσα και να. Πάντως κύριε Λιούπη, είναι μια περίοδος λίγο ευαίσθητη αυτή. Εμείς έχουμε κερδίσει τις εκλογές, ακόμα δεν έχουμε αναλάβει επισήμως. Είμαστε εν δυνάμει. Μαζί θα πάτε. Μαζί θα πάμε, ναι. Ναι. Εννοείται. Στη διαβούλευση νομίζω ότι μπορεί να συμμετέχει ο καθής. Ο καθένας χωριστά. Ναι. Σαν άτομο.
Εμείς θα έχουμε τις προτάσεις μας έτοιμες. Αλλά αν τις υιοθετήσει σύλλογος... και η Γενική Συνέλευση, πολύ ευχαρίστως. Σας είπα μερικές από τις σαν προτάσεις. Σαν σύλλογος θα μπορούσα να προτείνω, ας πούμε, σαν σύλλογος αν θέλατε, στην ακρόαση των φορέων μέσα στη Βουλή, που θα είναι όλοι οι βουλευτές, να πείτε τις απόψεις. Ναι, ναι, εδώ έχουμε 21 θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, εγώ ακούγοντας όλα αυτά απόψε, δεν έχω κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Δηλαδή, ακόμα η κατάσταση είναι, έχει καπνό, δεν έχει καθαρίσει το τοπίο να ξέρουμε τι γίνεται, πού θα καταλήξει. Το πιο χρήσιμο τελικά για αυτούς που μας βλέπουν σε όλη τη Θεσσαλία, γιατρούς και ιδιώτες, είναι να περιμένουμε την τελική μορφή του κειμένου του, που θα βγει προς ψήφιση το νόμο, και επάνω στο τελικό αυτό σημείο αναφοράς να ξανακάνουμε μια κουβέντα και να δούμε. Πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να κατεβάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να δούμε ποια είναι τα θετικά του, ποια είναι τα αρνητικά του. Πάμε και να δούμε. Κύριε Λουκά, φαίνεται, ναι, και για μένα είναι ξεκάθαρο. Ότι είναι ξεκάθαρη η πολιτική εδώ της κυβέρνησης, υπέρ της ιδιωτικής. Με κάθε τρόπο οδηγούνται εκεί τα πράγματα. Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ χρηματοδότησε το ιδιωτικό σύστημα υγείας με την πανδημία. Το δημόσιο δεν το χρηματοδότησε, ενώ άλλες χώρες, ανάλογες με εμάς, το χρηματοδότησαν. Άρα και τώρα όλα οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και στην απαξίωση. Σε αυτό έχουν δεν μπορεί να συμβεί. 10-12 χρόνια έχουν ευθύνη όλοι. Είτε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε η σημερινή. Τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω μνημονίων, ίσως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, έχουμε δυστυχώς μια αποδυνάμωση. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα όμως που δεν μπορώ να τα ακούω συνέχεια, σαν κασέτα. Δηλαδή, δεν χρηματοδότησε το δημόσιο σύστημα υγείας, χρηματοδότησε το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ναι. Από πού προκύπτουν όλα αυτά, δεν το καταλάβω. Θα σας απαντήσω. Και βέβαια να σας απαντήσω. Στην πανδημία δεν υπήρξε χρηματοδότηση στις μεγάλες ιδιωτικές δομές. Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας για να νοσηλευτούν ασθενείς στα ιδιωτικά μεγάλα κέντρα. Δεν θα μπορούσε να. Εδώ στην περιοχή μας. Δεν θα μπορούσε να μην ολοκληρώσει. Δεν νοσηλεύτηκε κανείς. Εμείς στο ΙΑΣΟ χάσαμε πολλούς ασθενείς που πήγαν στο Πανεπιστημιακό. Δεν έγινε πουθενά κέντρο. Ήταν ο κένταυρος που είχε πάρει την άδεια για να νοσηλεύει. Εμείς πάντως στο ΙΑΣΟ χάσαμε. Ήταν άλλες μονάδες ιδιωτικές. Στην επέκτατη κατάσταση χρειάστηκε να ενώσουμε δυνάμεις. Δημόσιο και ιδιωτικό. Θα μπορούσε όμως να κάνει προσλήψει. Θα μπορούσε να κάνει προσλήψει. Όχι, γιατί κύριε Λιουπέ, δεν σας συμφέρει, αυτή είναι η αλήθεια. Στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Εκεί οδηγούν τα πράγματα και αυτή. Και αυτό Ας περιμένουμε λοιπόν το τελικό κείμενο και να ξανακάνουμε ένα πάνελ όταν θα δούμε. Πότε θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο επίσημα? Πόσο χρόνο θα χρειαστεί? Περίπου την άλλη εβδομάδα θα βγει από τη διαβούλευση, αν μπει την παραπάνω στις επιτροπές. Άρα τέλος Νοεμβρίου? Όχι, όχι. Περισσότερο? Είναι τέσσερις επιτροπές, μέσα σε μία εβδομάδα τελειώσει, μπορεί μέσα σε δύο εβδομάδες να... Ωραία. Άρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα, να ξανακάνουμε μια κουβέντα με τα νέα δεδομένα που θα έχουμε αποκρυσταλώσει πλέον και δεν θα είναι μια υπόθεση εργασίας του τι μπορεί να συμβεί. Εκεί θα είναι και οι προτάσεις που θα έχουν καταθέσει οι ιατρικοί σύλλογοι, εκεί θα είναι και οι προτάσεις του νοσοκομειακού αυτοματισμού, ναι, που είπε και ο κ. Τσάμπης. Θα το δούμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Λυπάμαι που σας ταλαιπώρησε λίγο παραπάνω. Έτσι. Θα τα πούμε συντόμως. Είναι τα θέματα υγείας που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε στο τέλος να είναι προς όφελος των πολιτών. Γιατί το μεγάλο θέμα αυτό είναι. Έτσι. Και όχι βέβαια της μεσοαστικής τάξης, αλλά όλων των πολιτών γενικότερα. Να κουβεντιάσουμε και για την πρωτοβάθμια. Από εκεί έχουμε θέματα. Πάντως, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που δεχτήκατε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα και να έχετε αυτόν τον ωραίο διάλογο μεταξύ σας. Καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα. Γεια σας.